Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Αν και ο μήνας δεν ξεκίνησε καθόλου, με καθόλου ευχάριστες ειδήσεις. Καλησπέρα Δημήτρη Στούμπο. Σωστά, καλησπέρα. Άρια, καλησπέρα και σε σένα, Άρια. Καλό Γάτσα. Μήνα σε όλους. Να καλησπερίσουμε και τους προσκεκλημένους μας στην εκπομπή απόψε. Με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον πάνελ. Να κάνουμε μια συζήτηση για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Να καλησπερίσουμε τον κ. Θάνο Πλεύρη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Νομίζω ότι κοινωνικοί πρόσωποι και οι τρεις που είστε εδώ. Κύριε Γαβρύλο, καλησπέρα και σας. Καλησπέρα, κύριε Ξενάκη. Ο κύριος Γαβρύλος, από κοινωνικούς πρόσωπους του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Αργολίδας, βέβαια, να το πούμε αυτό. Και να καλησπερίσουμε επίσης και τον κύριο Δημήτρη Μάντζο, τον κοινωνικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Στην παρέα μας έχουμε και τον κύριο Γιάννη Χατζηδεοδοσίου. Καλησπέρα σας. Δεν είναι κοινοβουλευτικός. Όχι, δεν είναι. Είναι εκπρόσωπος όμως πολλών δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων της αγοράς. Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συνεδρίου της Αθήνας. Έχετε κάνει καρέ της θεσμικότητας. Λοιπόν, ο οποίος θα είναι εδώ για να κουβεντιάσουμε για τα θέματα της καθημερινότητας. Εμείς τα έχουμε κάθε μέρα στην ατζέντα μας εδώ, όσο και αν υπάρχουν βαριά πολιτικά ή άλλα θέματα. Βέβαια, σήμερα σκιάζεται όλη η επικαιρότητα από αυτά που έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες στο Ισραήλ, δηλαδή την απάντηση ουσιαστικά του Ιράν στο Ισραήλ με εκατοντάδες αυτή τη φορά, όχι drones και πυράβλους και ρουκέτες, αλλά με πυράβλους αυτή τη φορά και βαλιστικούς πυράβλους, εκατοντάδες, πάνω από 200 πρέπει να ήταν, δεν υπάρχει ακριβής αριθμός. Αυτό που μόνο μάθαμε είναι ότι η αντιαεροπορική άμυνα του Ισραήλ αναχέτησε 186. Όμως πολλοί δεν ήταν όλο το Ισραήλ. Τι, όχι, δεν ήταν μόνο το Ισραήλ. Παίξαν ρόλο και οι Αμερικάνοι, παίξαν ρόλο και οι Εγγλέζοι και ίσως και οι Ιορδανοί. Όχι μόνο και οι Αμερικανοί, με ένα πλέγμα μεγάλων δυνάμεων, οι οποίες εκτείνονται και από εδώ, από την Ελλάδα, από τη Σούδα δηλαδή, να το πούμε αυτό, μέχρι την Ιορδανία και διάφορες άλλες περιοχές, στις οποίες οι Αμερικανοί έχουν στρατιωτικές δυνάμεις. Τη θάλασσα βέβαια, που έχουν τον στόλο τους εδώ. Τώρα, δεν έχουμε απολογισμό αυτής της επίθεσης, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου μία ώρα. Ήταν όμως πολύ ισχυρότερη από αυτήν που είχαμε πριν από λίγους μήνες, θυμάσαι, νομίζω, τον Απρίλιο, και η οποία τότε ήταν, την είπαν, πολύ προσχηματική. Δηλαδή ήταν τότε με ρουκέτες και drones και δεν είχε τίποτα ιδιαίτερο. Οι πληροφορίες του Ισραήλ επίσημες δεν έχουμε για το τι έχει συμβεί εκεί, αλλά έχουμε σίγουρα πληροφορίες ανεπίσημες που μιλάνε για χτυπήματα σε εγκαταστάσεις και στρατιωτικές και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και άλλα σημεία από τα οποία θα δούμε τι έχει προκύψει και από ανθρώπινα θύματα προφανώς και από τις υλικές ζημιές οι οποίες μπορεί να έχουν γίνει. Αυτή είναι η πραγματική φωτιά. Ναι, ναι, και ναι. Είναι δίπλα μας αυτό. Και να προσέξουμε... από, την Κύπρο, λένε, έβλεπαν, μπορούσαν να δουν τους πυράβλους που δεν είναι και δίπλα. Και γι' αυτό θα υπάρξει έκτακτο κισέα αύριο, με απόφαση του Πρωθυπουργού. Το απόγευμα αύριο. Ναι, ναι, μετά από αυτή την επίθεση και υπάρχει και ένα σχέδιο, αν χρειαστεί, εκένωσης των Ελλήνων από το Λίβανο και το Ισραήλ. Φούλοι μηχανές για να είμαστε κι εμείς σε ετοιμότητα. Η εικόνα που βλέπουμε, συγγνώμη, με συγχωρείς, επειδή είμαστε και τηλεόραση, είναι το Τελαβίβ. Τώρα που μιλάμε, με ηρεμία βέβαια, έτσι. Δεν ήταν η ίδια εικόνα πριν από μία ώρα από τώρα. Είχαμε σιρήνες σε γερμό που ηχούσαν ασταμάτητα για μία-μισή ώρα. Δεν ήταν μεγάλη η χρονική απόσταση από την ειδοποίηση, την επίσημη του Ισραήλ στους πολίτες του να πάνε στα καταφύγια μέχρι το πρώτο χτύπημα. Ούτε μία ώρα δεν ήταν. Η αεράμινα του Ισραήλ δεν ήταν αυτή τη φορά τόσο προετοιμασμένοι, αν και ώρες πριν ξέρανε πως θα υπάρχει μια επίθεση. Υπήρχε και ένα χτύπημα το οποίο πιθανότατα είναι τρομοκρατικό, θα το δούμε, ούτε αυτό έχει ξεκαθαρίσει, στη Χάιφα με 8 νεκρούς, με 2 άτομα που βγήκαν από ένα τραμ και με όπλα χτύπησαν όσους βρήκαν μπροστά τους και είχαμε 8 νεκρούς εκεί. Υπάρχει βέβαια το Ιράν, το οποίο λέει ότι αυτή ήταν η απάντησή μας και αν το Ισραήλ απαντήσει θα συνεχίσουμε κι εμείς. Το Ισραήλ από την πλευρά του λέει ότι συνεχίζουμε κανονικά και θα υπάρξουν αεροπορικές επιθέσεις άμεσα ως μια πρώτη απάντηση. Τα πράγματα έχουν γίνει αρκετά επικίνδυνα. Και ο Biden λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να βοηθήσουν το Ισραήλ. No. Το βοήθησαν ήδη. Μα το έχουν βοηθήσει ήδη. Το έχουν βοηθήσει, αλλά μιλάω και για την δήλωση. Άκουγα τον Μιχάλη Γνατίου νωρίτερα στο Sky από την Ουάσιγκτον να λέει ότι τους δώσανε 10 σελίδες, 10 σελίδες τους μοιράσανε, με υποδομές αμερικανικές, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν, θα χρησιμοποιηθούν εν πάση περιπτώσει και χρησιμοποιήθηκαν προφανώς στην αμυντική προσπάθεια του Ισραήλ. Οι οποίες αρχίζουν, όπως είπα και πριν, από τη Σούδα, που είναι η Κρήτη, έτσι, δηλαδή είναι Ελλάδα, και διάφορες άλλες χώρες περιφερειακές και βέβαια τις δυνάμεις που έχουν στην Μεσόγειο οι Αμερικανοί, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητες. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά να πούμε ότι η κλιμάκωση της κρίσης προκαλεί και άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Ναι. Έχει παρατηρηθεί άνοδος πάνω από 5%. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο το πρωί στα βενζινάδικα θα είναι πιο ακριβό το βενζίνη. Δηλαδή, γιατί εδώ είναι πιο. Ο αυτόματος τρόπος που γίνεται. Κύριε Χάτζη, θα δοθεί όντως, έτσι. Είναι υπερηχητική η αντίδραση των τιμών στα καύσιμα, ενώ δεν είναι το ίδιο όταν το πετρέλαιο είχε φτάσει κάτω από τα $70. Είχε πέσει η τιμή της βενζίνης, έχει πέσει το τελευταίο διάστημα. Κάτσε να δούμε αύριο το πρωί. Μπορεί ήδη τώρα που μιλάμε να αλλάζουν τιμές. Απλά να προσθέσω ότι το σημερινό γεγονός. Έχει και τις νύχτες το γεγονός ότι μπήκαν στο Λίβανο οι Ισραηλοί. Ναι. Άρα είχαν ελάχιστα περιθώρια οι φανατικοί της Τεχεράνης. Να μην απαντήσουν. Να μην απαντήσουν. Είχαν τις δολοφονίες του Χανίγη προ καιρό μέσα στο σπίτι τους. Έγινε και η δολοφονία του Νασάλα. Μάλιστα. Λοιπόν, στα καθημάς τώρα, να περάσουμε στα καθημάς. Έχουμε και εδώ, είπαμε ότι έχει έκτακτο και σε αύριο το απόγευμα, 4.30. Και θα υπάρχει ένα σε 130 το οποίο είναι έτοιμο αν χρειαστεί να πάει για να φέρει κόσμο από την Κυπρίους κυρίως, να τους μεταφέρει στην Κύπρο. Τώρα, στα δικά μας. Έχουμε σε εξέλιξη αυτή που μιλάμε, όχι όπως ήταν χθες το βράδυ, σε καμία περίπτωση. Είχαμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα χθες το βράδυ από εκεί, από την περιοχή, και τα βγάλαμε και στον αέρα κιόλας. Την περιοχή που ήταν σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά, στην περιοχή του Ξυλοκάστρου, την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε διάσπαρτες εστίες, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί σε σημεία πρόσιτα, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος τώρα που μιλάμε για κατοικημένη περιοχή. Ναι. Δεν υπάρχει κίνδυνος για κάποια κατοικημένη περιοχή. Και είχαμε και έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή για το θέμα αυτό, με τον Πρωθυπουργό εκεί και πολιτικούς αρχηγούς, και γενικώς έγινε μια συζήτηση σε πολύ υψηλούς τόνους. Είχαμε και δύο νεκρούς βέβαια που άφησε πίσω τους αυτή η πυρκαγιά, δύο νέους ανθρώπους, 35 και 40 ετών, οι οποίοι ψήφισαν τις προειδοποίησεις να πούμε και θέλησαν να βοηθήσουν ένα φίλο τους που για να σώσει την περιουσία του. Δυστυχώς χάθηκαν αυτοί οι δύο νέοι άνθρωποι και είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί μιλάμε, είμαστε πια, μπήκαμε στον Οκτώβριο και θεωρούσαμε όλοι ότι είχαμε τελειώσει τουλάχιστον για φέτος με πυρκαγιές και με θύματα. Δυστυχώς δεν ήταν γραφτό να γίνει αυτό. Και μάλιστα τώρα συζητάει, λέει ο Πρωθυπουργός, είπε ότι συζητάμε για να απλώσουμε λίγο παραπάνω την αντιπυρική περίοδο. Εντάξει, είναι εκ των υστέρων αυτό. Ενώ παραδέχθηκε ότι έχουν καεί πάνω από 40.000 στρέμματα στο Ξυλόκαστρο. Λοιπόν, στην υπόλοιπη επικαιρότητα την πολιτική έχουμε νέο υποψήφιο στο ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρο, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή, τον εκλεγμένο ευρωβουλευτή. Ανακοίνωσε σήμερα την υποψηφιότητά του μετά τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο. Ο κύριος Κασελάκης, τι γίνεται, κύριε Στούμπο? Το συζητάει. Μερικές πληροφορίες λένε ότι μάλλον την Πέμπτη. Ναι. Εγώ έχω αρχίσει να πιστεύω ότι θα καθυστερήσει λίγο παραπάνω. Και ποιο λόγο? Γιατί προτιμάει να κάνει τις περιοδίες που κάνει και να προετοιμάσει κάποια καλύτερη. Πάντως εμφάνιση. Θα τον δούμε την Πέμπτη τα μεσάνυχτα, νομίζω, στον Φωνικό Χατζηνικολάου. Αυτό είναι. Ναι. Έτοιμο, λένε. Στο ενώπιο συνοπτικό. Έχει γραφτεί αυτό. Για να δούμε. Έχει γραφτεί. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε εμείς. Κύριε Γαβρύλο, έχει γραφτεί. Κύριε Γαβρύλο, πού να το ξέρετε? Να το γνωρίζω εγώ. Εμείς οφείλουμε να ρωτήσουμε. Μιλάτε με τον κύριο Κασελάκη? Εσείς είστε και από τους ανθρώπους στο ΣΥΡΙΖΑ που τον στηρίζετε και συνεχίζετε να τον στηρίζετε. Μιλάτε? Ναι, ασφαλώς μιλάμε. Έχετε επικοινωνία μαζί? Θα είναι υποψήφιος, δεν είναι? Άλλωστε, όπως και με τους άλλους υποψήφιους προέδρους, αυτή την περίοδο είμαι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Συζητάμε θέματα που απασχολούν την κοινωνία και ασφαλώς δεν θα ήταν λογικό να μην μιλάω και με όλους τους υποψηφίους προέδρους. Αλλήμον. Α, μιλάτε. Πολύ ωραία. Αφού μιλάτε ακόμα μεταξύ σας όλοι, καλό είναι αυτό. Και όλα θα πάνε καλά, κύριε Ξενάκη. Και αυτό θα είναι, μιλάμε και θα βγούμε δυνατοί από αυτή την εκλογική διαδικασία και όλοι ενωμένοι θα προχωρήσουμε. Συγγνώμη, μια που το είπατε αυτό, κύριε Πλεύρη, την Παρασκευή που έχετε πάρτι στη Ριγίλης θα είναι ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής? Δεν γνωρίζω το πρόγραμμα των πρωθυπουργών. Έχουν κληθεί όμως από τον πρωθυπουργό. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή είναι ιστορική επέτειο για εμάς και αντίστοιχα επιστρέφουμε στη Ριγίλης, γιατί ακριβώς εκεί πέρα είναι κυρίζες και βάστης. Έχω κάνει εγώ στα σκαλοπάτια εκείνα, έχω κάνει ρεπορτάζ χρόνια, θέλω να σας πω, από την εποχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και μετά. Φιλοσοφήστε, ναι. Γιατί απέναντι είναι και η Ακαδημία. Είναι και το 2. Το 2. Εγώ λέω για τα πιο αρχαίους τόνους. Λοιπόν, και να πάω στον κύριο Μάντζο, γιατί έχουν ανέβει οι τόνοι της αντιπαράθεσης. Εντάξει, αλλήμωνα έτσι τελευταία εβδομάδα. Ναι, μα δεν θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, είναι εκλογές, αλλά πια οι αιχμές και οι σπόντες έχουν γίνει καρφιά κανονικά και έχουμε αντιπαράθεση αρκετά έτσι σε υψηλό επίπεδο, χωρίς αλλά πάντα πολιτισμένο. Ναι, νομίζω ακριβώς και θα πιαστώ από το τελευταίο σχόλιο. Ο πολιτικός πολιτισμός περισσεύει, ναι. Οι αντιπαραθέσεις είναι πολιτικές. Νομίζω ότι είναι μια συντεταγμένη διαδικασία, η οποία παράγει πολιτική αξία και ουσία για το χώρο μας. Το στοίχημα την πρώτη Κυριακή στις 6 του Οκτώβρη να έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Σήμερα είχαμε και ανακοίνωση των τμήματων σε όλη τη χώρα και στον απόδημο ελληνισμό. Είναι πολλά τα τμήματα. Με τη συμμετοχή θα είστε ευχαριστημένοι. Συγγνώμη που σας διέκοψα, αλλά ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Εγώ δεν έχει σημασία με τι θα είμαι εγώ. Να θυμίσω ότι 270.000 άνθρωποι ψήφισαν στις τελευταίες εκλογές του 2021. Νομίζω αυτό θέτει ένα στόχο. Δεν θα τον χαρακτηρίζα πύχη. Ούκεν το πόλο το F, λέγανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμμετοχή είναι κάτι το οποίο το έχουμε θέσει ως στοίχημα. Θεωρώ ότι και οι 6 υποψήφοι έχουν δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς στηρίζετε τον κ. Ανδρουλάκη, βέβαια. Εντάξει, είναι γνωστό και αυτό όμως, επειδή είμαι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, το είπε ο κ. Γαβρύλος, δεν πάβει να με υποχρεώνει το γεγονός η ιδιότητά μου να στέκομαι αξιακά και θεσμικά με πρόταγμα το καλό της παράταξης. Και κύριε Ξενάκη, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι και οι 6 υποψήφοι μας και ο πρόεδρος αλλά και οι 5 ανθυποψήφοι έχουν αυτή τη στιγμή δουλέψει πάρα πολύ σε όλη τη χώρα με πολύ δυνατές καμπάνιες, μεγάλες συγκεντρώσεις, με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου, ώστε πράγματι το πρώτο στοίχημα που είναι η συμμετοχή να κερδιθεί από τις 6 του Οκτώβρη και στις 13 να έχουμε το δεύτερο αποτέλεσμα και στις 14 με ενότητα και όλοι στην πρώτη γραμμή να δουλέψουμε για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Όποιος πηγαίνει σε μια συγκέντρωση και πάει και σε άλλη, τι γίνεται? Κοιτάξτε, μπορείς να πας σε περισσότερες συγκεντρώσεις, δεν μπορείς να ψηφίσεις 2 φορές. Ναι. Δηλαδή μπορεί να είσαι διπλοεγγεγραμμένος σε συγκεντρώσεις, όχι στην κάλπη. Να πω ότι εγώ. Εντάξει, βουλευτές και από σεβασμό και θεσμικότητα. Όχι, εγώ λέω, κύριε Στούμπο, είναι καλό να πηγαίνουν οι σύντροφοι, μέλη και φίλοι σε όλους για να έχουν πραγματική άποψη. Και κάτι άλλο. Αν υπάρχει ένας βουλευτής σε μια περιφέρεια, ένας βουλευτής νομούς, για παράδειγμα, να στηρίζει, πρέπει να επισκεφτούν οι υποψήφοι βουλευτές, πρέπει ο βουλευτής να είναι παρόν. Διαισθάνομαι, δεν έχω καμία πληροφορία, διαισθάνομαι ότι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή την Κυριακή η διαδικασία αυτή. Έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα και αυτή η ένταση που υπάρχει των ευθύνων ημερών θα βοηθήσει και αυτό. Γι' αυτό η συμμετοχή, είπα και πριν, δεν είναι, αν θέλετε, αυτός σκοπός, αλλά η συμμετοχή μεγάλη δείχνει ότι πραγματικά το κίνημα δικαίως βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της θετικής ειδησιογραφίας. Κάτι καλό δημιουργείται στο κίνημά μας. Φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις αυτό. Της αντιπολίτευσης και μάλιστα της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Συγκεντρώνει όμως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τους πολίτες, διότι βλέπουν και αξιόπιστη αντιπολίτευση από εμάς, αλλά και ελπίδα για μια προοδευτική διακυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν το θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά. Είναι πολλά τόσα ώστε να μην έχουμε δυσκολία στη διεξαγωγή των εκλογών. Αφού πούμε ότι τις επόμενες μέρες, την Τετάρτη, την Παρασκευή, θα έχουμε υποψηφίους πρόεδρους του ΠΑΣΟΚ και εδώ. Είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, είχαμε τον κύριο Κατρίνη. Θα έχουμε και όσους προλάβουμε από τους υπόλοιπους επόμενες 3 μέρες εδώ μαζί μας. Και τώρα, μια είδηση ακόμα την είδα σήμερα το πρωί και είπα, μια που είναι και ουσιαστική εδώ πέρα, να ξεκινήσουμε από αυτήν και να πάμε στα θέματα τη καθημερινότητα. Κουβεντιάσουμε και για το ΠΑΣΟΚ πιο αναλυτικά και για το ΣΥΡΙΖΑ πιο αναλυτικά. Θα μας πείτε και δύο κουβέντες παραπάνω. Πιστεύω όμως ότι αυτή η ισοκομματική αντιπαράθεση, το πιστεύω πραγματικά, κύριε Γαβρύλο, δεν αγγίζει τόσο πολύ την κοινωνία, η οποία έχει καθημερινά προβλήματα πολύ σοβαρά να αντιμετωπίσει. Και ειδικά το Σεπτέμβριο μήνα, που είναι και ίσως ο πιο δύσκολος, μαζί με τον Ιανουάριο, οι πιο δύσκολοι μήνες του χρόνου. Έχετε δίκιο, κύριε Ξενάκη, και ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι έπρεπε να επισπευθούν και διαδικασίες ανάδειξης αρχηγού στον ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ας παραμείνουμε σε μια διαδικασία δημοκρατική που πρέπει να γίνει, να κληθεί ο κόσμος, να γίνει ένα πολιτικό γεγονός και για τον τόπο και πραγματικά να ακούσουμε και πολιτικά σχέδια που θα ασχολούνται με τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Όσο αργείτε εσείς, τόσο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει. Και εσείς πέφτετε. Και αυτό το ξαναζήσαμε και το Φεβρουάριο του 2024. Υπολοιπόμασταν δημοσκοπικά από το ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, στην κάλπη είδατε με μια περπατησιά που είχαμε τους 2 τελευταίους μήνες, παρουσιάσαμε το πολιτικό μας σχέδιο και καταφέραμε και ανακτήσαμε πάλι τη θέση αυτή που μας είχε δώσει ο λαός το 2023, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι. Λοιπόν, Κύριε Χατζηδοσίου, διάβασα λοιπόν την είδηση, πληθωρισμός 3% το Σεπτέμβριο, όταν η Ευρωζώνη έχει 1,8%, δηλαδή κοντεύουμε να έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από την Ευρωζώνη, και ήμασταν και οι μόνοι που από Αύγουστο στον Σεπτέμβριο, από Ιούλιο στον Αύγουστο, συγγνώμη, είχαμε μια σημαντική άνοδο του πληθωρισμού επίσης, από Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Λοιπόν, αυτό είναι η αγορά. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε, εσείς εκπροσωπείτε τους μικρομεσαίους, που είναι η ραχοκοκαλιά, όπως συνηθίσαμε να λέμε από τα χρόνια του Πασόκ, τα ένδοξα της ελληνικής οικονομίας, στην αγορά. Πώς είναι τώρα τα πράγματα στην αγορά, θέλω να πω. Είναι Σεπτέμβριος μήνας. Έχουν γυρίσει από τις διακοπές όλοι. Δεν υπάρχει πια και αυτή το χαλαρό που υπήρχε. Άντε, θα πάμε διακοπές και μετά τα βλέπουμε. Έρχονται λογαριασμοί πολλοί. Τα παιδιά ξεκίνησαν σχολεία, φροντιστήρια ιδιαίτερα. Πώς είναι η αγορά έξω? Σας έχω ακούσει να λέτε ακρίβεια, στέγη και ενέργεια. Τώρα είναι πρώτο η στέγη. Αν τώρα πάμε σε αυτό, η στέγη είναι το πιο σοβαρό θέμα. Ξεκινάω από αυτό που μιλάτε τώρα. Γιατί ξέρετε, θα βγει πολύ γρήγορα ότι πάρα πολλά παιδιά δεν πήγαν να σπουδάσουν σε πόλεις μακριά από την τόπο καταγωγή τους, γιατί δεν μπορούσαν να πληρώσουν οι γονείς στο ενίκιο. Είναι μια πραγματικότητα. Μα 30 τετραγωνικά κάνει 500 ευρώ το ενίκιο. Το ξέρω από τον περίγυρό μου αυτό. Τι συμβαίνει τώρα και αυτό το θέμα, επιτρέψτε να σκάει σιγά-σιγά? Λήγουν τα συμβόλαια. Κάθε φορά που λήγουν τα συμβόλαια, ο ιδιοκτήτης ζητάει μεγαλύτερα μισθώματα. Αυτό δεν ισχύει μόνο στην κατοικία, ισχύει και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή ζητούνται πολύ υψηλότερα μισθώματα. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα, δηλαδή θα δούμε και επιχειρήσεις οι οποίες θα κλείνουν, πιθανώς θα ζουν μια άλλη, αλλά δεν θα μπορεί να αντέχει στο πολύ μεγάλο μίστομα. Τώρα για την ακρίβεια. Θέλω να το συνδέσω, αν προέλεγα, με το θέμα που συζητάγατε. Πλήρωσε πολύ ακριβά η Ευρώπη τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σας θυμίζω ότι η πιο κρατεά οικονομία, η οικονομία της Γερμανίας, σήμερα βρίσκεται στα πρόθυρα της διάλυσης, κατά τη γνώμη μου, με τεράστια ζητήματα και κλείσιμο επιχειρήσεων, γιατί από το φτηνό φυσικό αέριο που πήγε, αυτό ήταν, που ήταν για αυτούς πολύ σημαντική πηγή ενέργειας, και φτηνή πηγή ενέργειας, πάει τώρα σε πολύ ακριβότερη. Το θέμα της Μέσης Ανατολής, εκτός των άλλων που είναι το ανθρώπινο, μην εξηγήσω, ασφαλώς και τα θύματα είναι το σημαντικότερο, εάν επεκταθεί ο πόλεμος, όλη η Ευρώπη θα το πληρώσει ακριβά και εμείς ακόμη παραπάνω. Έχουμε μεγάλη εξάρτηση από τα καύσιμα που εισάγουμε από τη Μέση Ανατολή και κυρίως αν κλείνει, όσες φορές κλείνει ο κόλπος στο Σουέζ, τα προϊόντα, όπως ξέρετε, που δεν περνάνε από εκεί κάνουν το γύρο της Αφρικής. Για να το ξέρουμε σε νούμερα, σημαίνει από $1.800 πάμε στα $7.000 ανά κοντέινερ. Άρα αυτό θα σημαίνει τρομερές αυξήσεις σε προϊόντα, γιατί από εκεί παίρνουμε πάρα πολλές πρώτες ύλες. Και βέβαια έντες υπόδειες και όλα αυτά ηλεκτρικά είδη. Τώρα, στο θέμα της ακρίβειας, κοιτάξτε. Νομίζω ότι πέρα από αυτά που λέω εγώ κάθε φορά, ξέρετε, όταν βγαίνει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος και μιλάει για καρτέλ στην οικονομία. Ναι. Επιτρέψτε μου να το πω και λέει ότι έχουμε καρτέλ στην ενέργεια, το έχουμε καρτέλ στα τρόφιμα, το έχουμε καρτέλ στις τηλεπικοινωνίες. Ναι. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν το θέμα. Η διαφορά που υπάρχει, γιατί πληθωρισμό όντως έχει όλη η Ευρώπη, ακρίβεια έχει όλη η Ευρώπη. Η διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ευρώπης είναι η ύπαρξη των καρτέλ στη χώρα μας, σε πάρα πολλούς τομείς. Εγώ έχω πει πολλές φορές, είναι αλήθεια, ναι, όλη η Ευρώπη έχει ακρίβεια. Δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ευρώπη δεν έχει ακρίβεια. Όμως έχουμε μια διαφορά. Ξεκινάμε από αυτό και το λέω καλόπιστα. Λέω ο Πρωθυπουργός έστειλε επιστολή στην Φον ντερ Λάιεν γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίζει η Ελλάδα ως μπανανία από τις πολυεθνικές που λένε σαν τιμή στην Ευρώπη. Ναι. Η απάντηση και στη δεύτερη επιστολή που έστειλε για το θέμα του ρεύματος, ποια είναι? Ότι η κυρία Φον ντερ Λάιεν δεν θα μαλώσει κανέναν. Είναι δικό μας θέμα να το λύσουμε. Τι απάντηση για την ενέργεια? Το πρόβλημα της ενέργειας, λέει, δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι δικό σας θέμα. Γιατί το ρεύμα που πάει στην Ουκρανία είναι λίγο, άρα είναι θέμα του πώς είναι συστημένη η ενέργεια στην Ελλάδα. Το ίδιο ισχύει στα τρόφιμα. Δηλαδή, αν θέλουμε να σταματήσει, έχεις μέτρα. Βάζεις πλαφόν, απογορεύεις την εισαγωγή προϊόντων. Είναι πολυεθνική, δεν είναι μονοπωλιακή. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα αυτό που λέμε, ή το πρόβλημα της στέγης. Το είναι και η Ισπανία, δεν τόσο μεγάλο όμως της Ισπανίας όσο είναι της Ελλάδος, γιατί πήραν κάποια μέτρα. Εκτιμώ λοιπόν ότι αυτή η διαφορά του πληθωρισμού είναι ακριβώς ότι πρέπει κάποια στιγμή να πάρουμε μέτρα απέναντι σε ολιγοπόλια που δημιουργούνται και τα οποία είναι κοινή παραδοχή, γιατί διαφορετικά δεν θα το εθασέψεις ποτέ. Τώρα, τι σημαίνει Σεπτέμβριος και τελειώνει και μετά? Τι είδαμε? Είδαμε ότι λόγω της ακρίβειας που υπάρχει δεν πήγαν καλά οι εκπτώσεις του Αυγούστου. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι την έρευνα στην Αθήνα που είναι από τον Εμπορικό Σύλλογο αποδείχθηκε ότι περίπου 15% είχαμε μικρότερους τζίρους από το 2023. Αυτό θα συνεχιστεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο στα αποτελέσματα, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Τι σημαίνει ότι τρεις άξονες που βάλατε προηγουμένως, δηλαδή ενέργεια, νίκη, ακρίβεια, μειώνουν το εισόδημα. Όσο λοιπόν θέλουμε σήμερα, σας λέω την έρευνα που έγινε από την Ελστάτ. Δάνεια που πρέπει να αποπληρώνονται. Λέω και εμένα αυτούς τους τρεις άξονες. Τι είπε η έρευνα της Ελστάτ? Η διαφορά που δημιουργείται πλουσίων και φτωχών στη χώρα μας που λέει ότι το 20% των φτωχών χρειάζονται σήμερα το 56% να δώσουν για στέγη και τα είδη πρώτης ανάγκης και το 20% πλουσιότερο θέλει το 26%. Αυτή η ψαλίδα λέει ανοίγει. Όσο ανοίγει αυτή η ψαλίδα, τι σημαίνει ότι μειώνεται εισόδημα από τη μεσαία και μεγαλύτερη διαθέσιμη την αγορά. Και λέω τα στοιχεία της Ελστάτ. Ναι. Δηλαδή η Ελστάτ έβγαλε ότι αυτή η ψαλίδα. Δηλαδή τα πράγματα λέτε ότι δεν καλυτερεύουν, χειροτερεύουν, αν καταλαβαίνω καλά. Θα σας έλεγα ότι δεν καλά το γεγονός ότι ο πληθυσμός τροφίμων, για παράδειγμα, που είχε φτάσει στο 15%, δεν είναι πια εκεί ψηλά, έχει χαμηλώσει. Εν τούτη, τα φορολογία δεν έχουν ευθύνη. Δεν είναι ίδιο. Θέλω να σας πω, εξαρτάται ποιον. Αν πάρεις την ακρίβεια, δεν θα πω χειροτερεύουν, γιατί είναι μικρή διαφορά. Χειροτερεύει, ας πούμε, στη στέγη. Αυτό πρέπει να δούμε τη διαφορά. Ναι. Χειροτερεύει στη στέγη. Δεν είναι η ίδια κατάσταση. Δηλαδή, στο ρεύμα, ας πούμε, προστατεύεται το νοικοκύριο, δεν προστατεύεται η επιχείρηση. Σήμερα ήδη ανακοινώθηκε ότι η ΔΕΗ, τουλάχιστον, που είναι ο κεντρικός πάροχος, θα έχει τον μήνα αυτό 4 επαγγελματικές και 6% λιγότερες χρέος στις οικιακές. Ναι, κύριε Ξενάκη, όμως Ιούνιο-Αύγουστο είχαμε 32% αύξηση στο ρεύμα σε επιχειρήσεις. Ναι. Άρα λέω, δεν είναι το ίδιο, δηλαδή η σειρά άλλαξε. Τώρα είναι πρώτη στέγη, δεύτερη ενέργεια, τρίτη ακρίβεια. Αυτό εξηγώ. Μάλιστα, το οποίο σαν αποτέλεσμα είναι το ίδιο όμως. Δηλαδή μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα. Λοιπόν, θα ήθελα κάτι να προσθέσω πάνω σε αυτό. Θα ήθελα να πω ότι η αγοραστική δύναμη χαμηλή για τους Έλληνες πολίτες δεν οφείλεται μόνο στην ακρίβεια. Οφείλεται στους χαμηλούς μισθούς και στις χαμηλές συντάξεις. Και με πρόσφατα στοιχεία και του ΣΕΠΕ αποδείχτηκε ακόμη και οι μικρές αυξήσεις που έγιναν στον κατώτατο μισθό, ο ένας στους 4 εργοδότες δεν έχει κάνει αυτές τις αυξήσεις στους εργαζόμενους του ή δεν έχει συμπεριλάβει τις τριετίες. Εκεί χρειάζεται η πολιτεία και κάτι που δεν κάνει η σημερινή κυβέρνηση να παρέμβει ελεκτικά. Τώρα, πώς βρεθήκαν το 1-4, άμα δεν κάνει ελέγχους, πώς βρήκαν το 1-4. Το βρήκανε μέσω του Εργάνη. Το βρήκανε μέσω του Εργάνη. Πρόστιμα όμως δεν έχουμε. Ψηφιακή κάρτα και εκεί έχουμε προβλήματα. Στην ψηφιακή κάρτα και εκεί έχουμε προβλήματα. Και εκεί έχουμε προβλήματα. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αν δεν επανέλθουν σιγά σιγά οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι συλλογικές συμβάσεις, έτσι ώστε να ανέβει ο μέσος μισθός, ακόμη και αν πάρουμε μέτρα να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, πλαφών, ΦΠΑ κλπ. Και η σύνταξη ακριβώς δεν πρόκειται, κύριε Ξενάκη, να ανέβει η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Λοιπόν, ναι, κύριε Πλεύρη, και αμέσως μετά πάμε στον κύριο Μάντζο. Για να τα βάλουμε στην πραγματική διάσταση. Οι αυξήσεις που έχουν δοθεί την τελευταία πενταετία ήταν οι μεγαλύτερες. Για να τα βάλουμε στην πραγματική διάσταση, έχουμε τον κύριο Χατζηδοσίου εδώ. Θέλω να πω και χαίρομαι που κάνετε αυτή την κουβέντα και ενώπιον του κύριου Χατζηδοσίου, γιατί είναι σαν τη αγορά. Που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι δεν φίδεται καλών λόγων όταν χρειάζεται και το ανάποδο. Πάμε λοιπόν στην πραγματική διάσταση. Οι αυξήσεις οι οποίες έχουν δοθεί και ήταν μια παρέμβαση της κυβέρνησης για να ενισχύσει και την αγοραστική δύναμη, ήταν αυξήσεις μεγάλες, αναλογικά με αυτές που είχαν δοθεί. Και μάλιστα υπήρχαν και παράπονα από τις επιχειρήσεις ότι δίνεται μεγάλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, επηρεάζονται και στις τριετές και ουσιαστικά πιέζεται τις επιχειρήσεις. Άρα, αυξήσεις δόθηκαν. Η θέση του κ. Χατζηδοσίου, που την καταλαβαίνω απόλυτα, τι είναι? Ότι υπάρχει ένα κομμάτι στρεβλώσεων της ελληνικής αγοράς, που ποτέ δεν έχουμε κρύψει ότι υπάρχουν. Υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες που δεν μπορούμε να το υποτιμούμε και εκεί πέρα προφανώς η κυβέρνηση μπορεί να κάνει πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, αν τώρα ξαφνικά υπάρξει αύξηση τιμής του πετρελαίου ή θα πρέπει να κάνουν το γύρο της Αφρικής τα πλοία για να έρχονται, προφανώς εκεί πέρα δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Εκεί όμως που μπορείς να κάνεις πολλά και πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα από ό,τι έχεις κάνει, είναι στο κομμάτι των εθνικών στρεβλώσεων οι οποίες υπάρχουν και πολύ σωστά υπόθηκε, φεύγουμε πια από τη συζήτηση στο κομμάτι του ρεύματος για τα νοικοκυριά. Υπάρχει πλήρη προστασία από την κυβέρνηση, όποια και να είναι η τιμή. Στην ακρίβεια, στο βασικό παράγοντα που είναι τα τρόφιμα, έχει επέλθει ένας εξορθολογισμός, όχι ότι είναι ικανοποιητικός, αλλά δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν. Υπάρχει ένα τεράστιο τώρα πρόβλημα στο κομμάτι της στέγης. Ναι. Εκεί πέρα ήδη ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε κάποια πράγματα και στο κομμάτι της ενίσχυσης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης 30.000 έως 40.000 οικογενειών, καθώς επίσης και παρεμβάσεις που γίνεται στο Airbnb, γιατί ειδικά στο κέντρο της Αθήνας το μεγάλο πρόβλημα είναι που λογικό είναι ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να βρει μια καλύτερη δυνατότητα, αλλά σίγουρα αυτό πρέπει να περιοριστεί. Άρα, έχει γίνει ένα κομμάτι προσπαθειών σοβαρής ενίσχυσης του εισοδήματος, αλλά πράγματι αυτό κατατρώγεται από τους παράγοντες οι οποίοι υπόθηκαν, που είναι κυρίως η ακρίβεια, στην ακρίβεια των τροφίμων, μόνο μια κουβέντα. Και η στέγη. Η στέγη θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει μεγαλύτερο ακόμα πρόβλημα από ό,τι αποτέλεσε η ακρίβεια στον δρόμο. Το πρόβλημα στην τιμή ενέργειας το αντιμετωπίσατε με το 1,4 λεπτά. Δώστε μια βάση τώρα από τον κύριο Μάντζο. Η ενέργεια το αντιμετωπίσαμε με την ενίσχυση στον οικονομικό. Μεγαβατόρα ήταν 150 ευρώ, κύριε Πλεύρη. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα με αυτές τις τιμές μεγαβατόρα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Στις επιχειρήσεις υπάρχει θέμα. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Αλλά τα νοικοκυριά στηρίχθηκαν. Να πω μόνο μια κουβέντα για τα τρόφιμα, επειδή έχω πολύ καλή εικόνα προσωπική. 3 φορές την εβδομάδα πάω στο σούπερ μάρκετ, το γνωρίζω. Αυτό που λέτε ισχύει μόνο το κομμάτι ότι σταμάτησε αυτό το. Ναι, δεν έπεσαν οι τιμές. Όχι, σταμάτησε αλλά δεν αυτό η εκτόξευση. Υπήρχε... Αλλά και εκεί που έχουν σταματήσει δεν είναι χαμηλά. Θέλω να πω ότι έχουν σταματήσει πολύ ψηλά. Αυτό θέλω να προσθέσω. Δεν έχουμε μία. Γιατί έχω μια πολύ καλή εικόνα προσωπική. Δεν σταμάτησε. Πάντως και στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη είπε δεν σταμάτησε. Ο ρυθμός ήταν λιγότερος. Αυτό σημαίνει ότι την παλιά ακρίβεια την κρατάς. Ναι, βέβαια. Ό,τι έχει αυξηθεί. Και δεν βλέπουμε και πολιτικές ενεργητικές. Να κάνουμε διαπιστώσεις. Κύριε Γαβρύλο, είστε πολύ ζωηρός. Μου στέλνουν μια διευκρίνηση εδώ και μου λένε ότι η συνέντευξη του κ. Κασελάκη θα γραφτεί την Πέμπτη μετά το δελτίο ειδήσεων. Άρα θα είναι φρεσκότατη. Αυτό. Τώρα μου το στείλανε πριν από λίγο. Μας βλέπουνε, μας παρακολουθούν. Πες, κάποιος μας λέει. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, ορίστε, να ακούσουμε και εσάς. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι αυτά που τέθηκαν ήδη στο τραπέζι. Ο πληθωρισμός είναι πράγματι πολύ υψηλότερο στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουμε ήδη τον πληθωρισμό τροφίμων να παραμένει η ψαλίδα ανοιχτή σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και υπόθηκε σωστά και από τον κύριο Πλεύρη, κάτι που το λέμε και εμείς στη Βουλή, ότι δεν είναι εξωγενής μόνο τουλάχιστον η κρίση. Υπάρχουν εθνικές τρευλώσεις. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με τη δική του βιωματική εμπειρία, την εμπειρία του κλάδου τον οποίο εκπροσωπεί, μας έφερε στο τραπέζι την πραγματική εικόνα της οικονομίας. Και έβαλε και άρχισε και τα προβλήματα, και εγώ θα διατρέξω τα ζητήματα από την ανάποδη. Η ενέργεια είναι ένα θέμα το οποίο πολύ καιρό τώρα, πολλούς μήνες, το θέτουμε στο δημόσιο διάλογο. Η τελευταία επιστολή του κυρίου Πρωθυπουργού προς την κυρία Φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η τελευταία μέθοδος στην οποία προσπάθησε να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει δίθεν αυτό το πρόβλημα. Στην πραγματικότητα προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη στην Ευρώπη και αυτό απέτυχε. Η κυρία Φον ντερ Λάιεν είπε ρητός ότι δεν είναι μόνο εξωγενείς παράγοντες, ούτε καν ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι μικρή η συμμετοχή. Η ευθύνη είναι κυρίως στις εθνικές κυβερνήσεις, στα κράτη-μέλη. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες θερβλώσεις. Για παράδειγμα, έχουμε εταιρείες οι οποίες στην Ελλάδα χρησιμοποιούν συμβόλαια βραχυπρόθεσμα που αγοράζουν την ενέργεια στη χοντρική, στην τιμή τη χρηματιστηριακή τη επόμενη ημέρα, spot, στην πιο ακριβή τιμή. Υπάρχουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια των ελληνικών εταιρεών. Πρώτη στρέβλωση. Δεύτερο, τα υπερκέρδη και τα ουρανοκατέβατα κέρδη που αναπτύχθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Άργησε πάρα πολύ η κυβέρνηση να τα φορολογήσει. Μάλιστα, πήγε ακόμα και στο χαμηλότερο συντελεστή, ή όταν πήγε στους παραγωγούς ενέργειας. Μείωσε τόσο πολύ τη φορολογητέα βάση, γιατί είχε προϋπολογίσει, προσέθεσε κάποιες εκπτώσεις παρά την τότε ρητή άρνηση της τότε ΡΑΕ, με αποτέλεσμα τα φορολογικά έσοδα να είναι μικρότερα. Και επίσης δεν είχαμε ποτέ ένα σχέδιο ενεργειακής δημοκρατίας με επενδύσεις, ανανεώσιμες πηγές, στα δίκτυα διασυνδεσιμότητας, σε ενεργειακές κοινότητες που οι δήμοι, εταιρείες, επιχειρήσεις, παραγωγοί, παντού αγρότες, δήμοι, περιφέρεια δεν μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο. Στέγη. Να μείνω στην ακρίβεια, μάλλον πρώτα. Ακρίβεια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας κυριολεκτικά να μιλάμε για την ενιαία αρχή καταναλωτή. Ένα μέτρο χωρίς δημοσιονομικό αποτύπωμα και κόστος. Θα μπορούσαμε με ενιαία αρχή καταναλωτή να υποστηρίξουμε το καταναλωτικό κίνημα, να ενημερώνεται για την ασχροκέρδεια και να μπορούμε κι εμείς στο ράφι ως καταναλωτές να τιμωρούμε εντός εισαγωγικών εκείνους που ασχροκερδούν εις βάρος μας μέσα σε αυτή τη μεγάλη κρίση. Το καλάθι ήταν σωστό, άρα. Εμείς το στηρίξαμε το καλάθι. Αλλά λέγαμε από την αρχή ότι είναι τρίπιο. Δυστυχώς. Σας λέγαμε ότι ως δομή και ως αρχιτεκτονική. Είναι αναγκαίο γιατί βοηθάει έστω και λίγους ή πολλούς συμπατριώτες μας, αλλά δεν επαρκούσε, κύριε Πλεύρη. Γι' αυτό το λόγο κάναμε κριτική υποστήριξη τέτοιων μέτρων. Χρειάζεται όμως περισσότερα πρόστιμα να επιβάλλονται εγκαίρως και να εισπράττονται εγκαίρως. Χθες μπήκε ένα πρόστιμο 8,2 εκατομμύρια, το μάθαμε τουλάχιστον, σε εταιρεία πετρελαιοειδών. Μας είπε μάλιστα. Καλώς το κι ας άργησε. Καλώς το κι ας άργησε. Κοιτάξτε, να δούμε πότε θα εισπραχθεί. Και τα ίδια λέγαμε και με τα βρεφικά γάλατα. Τα ίδια λέγαμε με τις τράπεζες και τις υπερβολικές χρεώσεις δις που πήραν μόνο 41 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Στέγη. Έχουμε ολοκληρωμένο πλάνο. Είμαστε περήφανοι που είμαστε το κόμμα εκείνο που έθεσε το θέμα στις πραγματικές του διαστάσεις πρώτα. Ναι. Για την κατάργηση του Golden Visa, για τη ρύθμιση βραχυπρόθεσμης μίσθωσης και επιτέλους για ένα σύστημα κοινωνικής κατοικίας μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κάποια από αυτά τα οποία προτάθηκαν τα υιοθέτησε η κυβέρνηση. Προσπάθησε, είναι ακόμα στην αρχή του δρόμου. Την καλούμε να τον διανύσει και τον υπόλοιπο. Μάλιστα. Το σπίτι μου πρόγραμμα 2, για παράδειγμα, είναι πρόγραμμα στεγαστικού δανεισμού. Δεν είναι πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας όπως εμείς προτείνουμε και έχει εφαρμοστεί σε άλλα κράτη-μέλη. Και κλείνω μια μεγάλη αναφορά στα μεγάλα δημοσιονομικά μεγέθη. Χθες είχαμε την ανακοίνωση του νέου μεσοπρόθεσμου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 25-28, χωρίς στρατηγικό όραμα. Εκεί ακριβώς επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε, ότι δυστυχώς η ρυθμή ανάπτυξης και ο βαθμός ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι χαμηλότερος από αυτό που είχε προβλέψει η ελληνική κυβέρνηση. Επιβεβαιώνεται δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί μέσα υπάρχουν και εκεί διαγνώσεις ολιγοπολίων, καρτέλ που αυξάνουν τον πληθωρισμό. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση σε νέες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και να σπάσουν τα καρτέλ. Αυτό είναι κάτι που εμείς το έχουμε πει και σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής, με τη φορολόγηση των υπερκερδών, με μια ενισχυμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού που θα κάνει έρευνες και θα επιβάλλει πρόστιμα για την νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού, ώστε να σπάσει το μοτίβο της, αν θέλετε, ανεμικής οικονομικής πολιτικής, μιας κυβέρνησης που ρυθμίζει την κυκλοφορία των συμφερόντων, δίνει αδύναμα και αμφίβολης αξιοπιστίας μέτρα στήριξης και παροχές στους πλέον ευάλωτους, ώστε να μπορεί να ασκεί τη δική της οικονομική πολιτική. Χρειάζεται ένα προοδευτικό εναλλακτικό σχέδιο στην οικονομική διακυβέρνηση του τόπου. Η έχει 1 εκατομμύριο κρεβάτια, νομίζω ότι είναι. Και τα ξενοδοχεία έχουν 930.000. Αυτό δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη χώρα της Ευρώπης. Δηλαδή το Airbnb να έχει περισσότερα κρεβάτια από ότι το σύνολο των ξενοδοχείων. Έχουν υπερβεί τα συμβατικά ξενοδοχεία. Ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που αφορά τη στέγη και το λέω. Γιατί ο περιορισμός στην Ισπανία αυτό κάνει. Να σας πω και για τα κλειστά σπίτια. Το μέτρο που πήρε η κυβέρνηση είναι για 3 χρόνια. Για 3 χρόνια να μην πληρώσουν φορές, με συγχωρείτε. Σε ένα σπίτι που θα είναι στα 1.000 ευρώ είναι 1.500 ευρώ το χρόνο. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Εγώ θα σας έλεγα τώρα μια ερώτηση. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Γαβρύλη? Πρώτα απ' όλα, η κυβέρνηση να ανακατευθύνει κονδύλια προς αυτόν τον σκοπό και το στόχο. Είναι λίγα τα χρήματα που διατίθενται από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν διατίθεται με τον τρόπο που άλλες χώρες τα προσφέρουν πλέον στο κοινωνικό του σύνολο, είτε στην Ισπανία είτε στην Πορτογαλία. Αυτό το έχουμε καταγγείλει, το έχουμε θίξει από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, θα ήθελα, μιας και μιλάμε για τα ζητήματα της οικονομίας, και να κλείσουμε αυτό. Ναι. Συζητάμε για το μεσοπρόθεσμο. Βλέπουμε και τα αποτελέσματα, πώς τρέχει ο προϋπολογισμός του 2024 που ψηφίσαμε το 2023 και με αφορμή. Την άλλη εβδομάδα έρχεται ο νέος προϋπολογισμός του 2025. Είχαμε πει στην κυβέρνηση ότι ο στόχος που έβαζε για 15% επενδύσεις ήταν μεγαλεπίβολος. Είχε διαψευστεί και το 2022 για το έτος 2023. Τελικά κλείνει περίπου στο 6,7% οι επενδύσεις για τη χώρα. Αυτό που συναντήσαμε και σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση, συναντώντας τους κοινωνικούς φορείς, είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα πλέον ανταγωνιστικότητας, διότι πολλοί οι πόροι δεν κατευθύνονται προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις βιομηχανίες, τις μεγάλες της χώρας. Υπάρχει και το κόστος της ενέργειας και τα άλλα κόστη, αλλά φαίνεται ότι το 95% πηγαίνει προς κάποιες μεγάλες μόνο επιχειρήσεις. Μόνο ένα 5% διατίθεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί μας έδειξαν το έλλειμμα που υπάρχει στις επενδύσεις, κυρίως ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών των επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταγωνιστούν και να έχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Είναι ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν ασφαλώς και με το που πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ, ο τραπεζικός δανεισμός. Εδώ έχουμε εκπρόσωπο, λοιπόν, νομίζω θα μας το πει αυτό. Που έχουν στερηθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτά τα κονδύλια. Αυτό, και κλείνω με αυτό, κύριε Ξενάκη, αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία, γιατί το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών χάνει συνέχεια έδαφος λόγω των αγαθών, που πλέον δεν είναι ανταγωνιστικά. Μόνο μια κουβέντα. Και από τον κύριο Μάντζο. Όταν λέμε να υπάρχει άλλη κατεύθυνση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα λέμε από πού θα τα πάρουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν ήταν να δοθούν περισσότερα χρήματα για τη στέγη ή περισσότερα χρήματα για την κοινωνική κατοικία, αυτά θα πρέπει να τα πάρουμε από κάπου. Και αυτά δεν είναι τα δάνεια των επιχειρήσεων. Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει 2 επίπεδα. Το ένα είναι δάνεια επιχειρήσεων, το άλλο είναι εκεί που πήγαν στρατηγικά. Δηλαδή, να παίρναμε από το 1,5 δισεκατομμύριο του υγείας, που έχει το υγείας, να παίρναμε από το 1 δισεκατομμύριο που έχει το παιδείας. Άρα, όταν μιλάμε, γιατί το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι χωρίς πάτο. Άρα, όταν λες ότι θα θέλω παραπάνω πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ορθόν είναι να πεις ναι, κακώς δόθηκαν περισσότερα χρήματα. Και μην τον μπερδεύουμε, γιατί η εύκολη απάντηση εκεί είναι πάρτε τα από αυτά που δίνονται σε επιχείρησεις. Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορείς να το πειράξεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης πάει στα δύο ναι. Και σου λέει επιδοτήσεις επιχειρήσεις, τι έχει ο δημόσιος τομέας. Άρα στο δημόσιο τομέα. Εγώ άκουγα κριτική ότι το 1,5 δις για την υγεία είναι λίγο. Κύριε Γαβρύλο, παρακαλώ να δώσουμε όλους την αίρεση του δοσίου. Και όπου να πηγαίνετε στο δανεισμό, ουσιαστικά στο δανεισμό πηγαίνουν τα νοικοκυριά. Βεβαίως, πάση επιδότηση δανεισμού. Τα κόμματα πλήγουν τη φωνή των μικρομεσαίων. Λοιπόν, γι' αυτό λέω να ακούσουμε τον πιο άμεσα ενδιαφερόμενο που έχει εικόνα. Και επειδή μας έχετε πει αρκετές φορές εσείς το παράπονο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν χρηματοδότηση όπως θα έπρεπε να έχουν. Εγώ δεν από την απόψή μου θα πω στον κύριο Πλεύρη. Ήμουνα παρόν στην συνάντηση που έγινε για το βιβλίο Καραμαλής Σαμαράς που μίλησαν. Αυτά που σας λέω τα είπε ο Καραμαλής Σαμαράς και ευελπιστώ ότι δεν τους τα είπαμε. Τι είπαν λοιπόν, να σας θυμίσω ότι είπαν για το Ταμείο Ανάκαμψης που έχω πει, το λέω 3 χρόνια τώρα. Το πώς μοιράζει τα λεφτά δεν μας το πει η Ευρώπη. Απόδειξε ότι μελώνει στην Ιταλία με άλλο τρόπο και είχε πραγματικά ήταν εντυπωσιακό ότι χαιρετήθηκε από όλους τους φορείς στην Ιταλία. Δηλαδή, το ότι τα χρήματα δίνονται στο 2,5%, το ότι έχουν δοθεί 17 δις σε περίπου 700 επιχειρήσεις, αυτό ήταν θέμα της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι θέμα της Ευρώπης. Η Ευρώπη λέει πολύ απλά: μοίρασε το πώς θες. Αντί να βάλεις τον πύχη στο 1 εκατομμύριο και πάνω, βάλει τον πύχη σε 100.000. Άρα, επιτρέψτε μου, γι' αυτό επικαλέστηκα, το ακούσατε το εκεί, δεν μπορεί να μοιράζει αυτό τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί τα πήραμε. Λέγεται Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πάρτε τα χρήματα στην πανδημία για να βοηθήσετε τις επιχειρήσεις συνολικά να το κάνουν. Άρα, εδώ νομίζω ότι ξέρετε ότι υπάρχουν και εσωτερικές φωνές στην κυβέρνηση που λένε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, ότι πρέπει τα χρήματα αυτά να τα πάρουν με έναν άλλο τρόπο, ώστε να πάρουν και οι μικροί, να πάρουν και οι μεσαίοι. Εγώ δεν θα σας πω, γιατί νομίζω ότι με τιμά αυτό που έχει ξενάξει, δεν φοβάμαι να λέω και τα λάθη, ότι ένα μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων δεν μπορεί να πάρει. Αλλά να μην πάρει το 2,5, να πάρει το 40. Εγώ δεν θέλω να πάρει το 100. Το 2,5 όμως δεν. Το ίδιο συμβαίνει και στα προγράμματα ΕΣΠΑ. Στα προγράμματα ΕΣΠΑ, όταν ακούω κάποιον εγώ να λέει θα πάρω πολλές επιχειρήσεις, να θυμίσω 3 δείκτες που αποδεικνύουν ότι δεν στέκει. Μα το 73% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μέχρι 3 άτομα. Αυτοί εξαιρούνται έτσι αλλιώς. Γιατί το προσχέδιο να πάρει χρήματα έχει πάνω από 3 άτομα. Δεύτερον, όλες οι επιχειρήσεις που είναι σε ρύθμιση δεν πρέπει να. Το 73% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μέχρι 3 άτομα προσωπικό, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, όταν λέμε 830.000 επιχειρήσεις, εννοούμε το 73% είναι. Ναι, αυτοαποσχολούμενοι με 1-2 άτομα. Έχουμε μετά αυτές που είναι σε ρύθμιση ή έχουν προβλήματα, οι οποίες βγαίνουν έξω από το ΕΣΠΑ. Και είπα ότι το ΕΣΠΑ το παίρνει το 60%. Και αν διαφωνεί κάποιος, θα μας πει αριθμητικά πόσες είναι. Επίσης, εδώ, όταν βάζεις πολλούς κόφτες, όπως λέμε. Δεν λέω αυτό δηλαδή. Δεν λέω αυτό. Αν θέλετε, σας το λέω με τον τρόπο που γίνεται πάντα κατανοητός. Το 60% των επιχειρήσεων των μικρομεσαίων έχει προβλήματα. Πιθανά και χρέη. Το 40% δεν έχει. Άρα το 40% θα μπορούσε να συμμετέχει και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ. Άρα το λέω με τη λογική που αναφέρεστε. Σε καμία περίπτωση, να σας πω, δημόσια έχω πει ότι η φοροδιαφυγή είναι ο χειρότερος τρόπος και ο πιο αθέμητος ανταγωνισμός, ότι δεν μπορεί να παίρνει χρήματα μια επιχείρηση που θα τα δώσει. Άρα μιλάω για το υγιές κομμάτι. Αυτό όσο δεν το βοηθάς, τι το κάνεις, το κλείνεις. Άρα η απάντηση είναι ότι αυτά που σας λέω έχουν υποθεί και στο κυβερνητικό κόμμα και από βουλευτές Νέας Δημοκρατίας και από στελέχη που καταλαβαίνουν ότι αυτή είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι δεν έχουμε άλλη χώρα με αυτόν τον τρόπο. Ή πολύ απλά να σας το πω κάτι που πιθανά να ενοχλεί, δείχνει μια στρατηγική να μην υπάρχουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας. Ναι. Μπορεί να πειράζει, δεν είναι πραγματικότητα. Οι μικρομεσαίες όμως στηρίχθηκαν στην πανδημία πάρα πολύ από την κυβέρνηση. Πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Αυτό ναι, το όχι, λέω, άρα εγώ λέω στην πανδημία, απαντώ. Αν στην πανδημία δεν στηριζόντουσαν οι επιχειρήσεις, θα είχε κλείσει το 60%. Απαντώ. Ευθέως. Άρα λέω δεν μπορεί να έχουμε στόχευση να τις κλείσουμε και να. Έχει πολιτική, να το πω ανάποδα. Ακούω την κριτική πάντα. Στήριξη υπέρμετρα των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ας πούμε, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολυεθνικές στην Ελλάδα που λένε 0 φορολογία. Και να σας βοηθήσω, πλατφόρμες ταινιών. Γιατί πληρώνει 0 φορολογία, γιατί οι τράπεζες δηλώνουν, και είστε έμπειρος, μόνες στους 7,5 δισεκατομμύρια κέρδη, προσέξτε, είναι στον αναβαλλόμενο φόρο και δίνουν μέρισμα. Μπορεί μια επιχείρηση από την πείρα να δώσει μέρισμα αν δεν πληρώσει φορολογία. Ναι. Είναι πρωτοφανές. Δηλαδή, δεν λέγε, από πού και ως πού μοιράζει μέρισμα όταν δεν πληρώνει φορολογία. Έχουμε λοιπόν φαινόμενα. Κατηγορηθήκαμε από τον Επίτροπο της Ευρώπης ότι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις στη χώρα μας μέσω των offshore εταιριών και μέσω των ομιλικών συναλλαγών. Ναι, χάνουν πολλά. Άρα θέλω να πω, αυτή η λέξη που λέμε, ισονομία, είναι και επειδή ξέρω ότι ξέρετε από αρχαία ιστορία, λέμε ισονομία μεταξύ μικρών και μεγάλων, παρότι θα έλεγα, ξέρετε, ο Αριστοτέλης είπε ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανισότητα από τη ρίση μεταχείριση των ανίσων. Και εγώ σας λέω ισότητα, δηλαδή να μετρηθούμε. μπορούμε οι μικροί και να έχουμε την ίδια φορολογία, να παίρνουμε το ίδιο τρόπο χρήματα. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι μια αδικία που, επιτρέψτε μου να μπω στον πολιτικό σας διάλογο, όσο περνά ο καιρός και όσο δεν υπάρχει αντιπολίτευση και όσο οι διοικητές πρέπει να καταλάβουν και τα δύο κόμματα ότι δεν ενδιαφέρει και πολύ τα εσωτερικά τους, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό, αυτό είναι η ιστορία που ξέρετε, στο εσωτερικό γεγονό του κόμματος θα είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί και εσείς ως βουλευτής πάτε στη γειτονιά, ακούτε το παράδειγμα, το μικρομεσαίο. Αυτά τα πράγματα και που λέτε τα ακούμε, δεν λέμε ότι δεν τα ακούμε. Θυμηθείτε τρία γεγονότα που παίζουν στην ιστορία τους. 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το 36% των μικρομεσαίων. Το 36% του 2019 πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Το 2023 έγινε 54%. Και στις ευρωεκλογές έγινε 27%. Άρα, όπως βλέπετε, και η ιστορία και η ζωή δείχνει, γιατί δεν μπορεί να είναι. Υπάρχουν μηνύματα όταν τέτοια. Όταν νόησε το 54 και κακή, όχι, όταν πήγαν στο 27. Την ακούμε αυτή την κρίνη. Το ίδιο έγινε και στους συνταξιούχους, για παράδειγμα, που παρέμειναν πάλι βασική πηγή ψήφων για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αρκετά. Εντάξει, και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Και στους επαγγελματίες με την ιστορία αυτή της φορολογικής οριζόντιας φορολογικής ρύθμισης, που δεν είναι. Ότι είναι οριζόντιο, εσείς το λέγατε χρόνια ως Νέα Δημοκρατία, ότι είναι οριζόντιο δεν είναι δίκαιο. Και είχατε δίκιο όταν το λέγατε. Μόνο που τώρα το κάνατε εσείς. Δεν έχω πρόβλημα. Το 1950, ξέρετε. Εγώ δεν έχω. Δεν είμαι αντίθετος. Είναι όμως αδιανόητο σε ελεύθερη αγορά, σε καπιταλισμό, να λέμε από τη χρόνο σε χρόνο αυξάνονται τα κέρδη, ότι δεν υπολογίζεται το γυναικό εισόδημα. Επίσης, ένα θέμα το οποίο νομίζω ξέρετε ότι έγινε το εξής και το λέω καλόπιστα. Ο κύριος Μαρινάκης βγήκε πριν από το έθνη Θεσσαλονίκης και λέει: συζητάμε τα δύο. Άρα, εμείς και λέμε να φαίνεται ότι τα αλλάζει. Ο κ. Μαρινάκης το είπε και ο Εθνικός Εκπρόσωπος και μετά δεν αλλάξανε. Είναι κάτι που αντιλαμβάνεστε ότι δεν στέκει στα πλαίσια της οικονομίας να λες δεν είμαστε το επιτυχημένο. Αυτό που λέει απλά είναι ότι πρέπει να κοιτάτε το οικογενειακό εισόδημα συνολικά, γιατί μπορεί με το οικογενειακό εισόδημα να έχει ζήσει. Δεν έγινε όμως αυτό. Πέρα. Και όντως το συζητούσαν οι συνάδελφοι στο ρεπορτάζ του Οικονομικού και λέγανε ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή, μπορεί ένας δικηγόρος να έχει 8.000 ευρώ, αλλά να υπάρχει ένα οικογενειακό εισόδημα 50.000 ευρώ και να δικαιολογεί τον τρόπο ζωής που έχουν ζήσει αυτό. Κάτι, κύριε Πλεύρη, σε εσάς θα το πω περισσότερο, που πραγματικά ίσως είναι και κρίμα και αδική την κυβέρνηση. Γιατί και αυξήσει έγιναν και θέσεις εργασίας βρέθηκαν και μειώσεις φόρων. Εντάξει, που δεν το είπατε. Ανεργίας ήταν πολύ μεγάλη. Ναι, και αλλά αυτό δεν αποτυπώνεται στην καθημερινότητα. Και αυτό είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή και το διακύβευμα. Άκουσα, γιατί το καλύτερο πάντα το αναζητά κάποιος. Γιατί όπως είπαμε και τις επιχειρήσεις στηρίξαμε στις δύσκολες ημέρες της πανδημίας. Το λέγαμε. Η μείωση των φορολογικών τελεστών έγινε. Και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών έγινε τώρα. Εδώ περνάγανε και το λέγανε πάντα. Αλλά κακά τα ψέματα δεν είναι. Ενώ έχουν γίνει όλα αυτά, πραγματικά εγώ δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι όταν αυτό απομειώνεται είτε από την ακρίβεια είτε από το κομμάτι που έχει να κάνει πλέον με τη στέγαση. Την κριτική του κυρίου Χατζηθεοδόσου, ναι, πράγματι είναι μια κουβέντα που έχουμε κάνει. Δηλαδή, είναι μια κουβέντα που λέγεται το κομμάτι που αφορά τις επιχειρήσεις, πώς θα πάρουν περισσότερους και το θέτει σε μια σωστή βάση. Τι. Δεν πρέπει να πάμε στην εποχή ότι ξαφνικά ανοίγουμε κάνουλες και δίνουμε λεφτά σε επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες. Ναι. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις που δεν είναι βιώσιμες δεν πρέπει να παίρνουν χρήματα από απλά. Φόρτωσε ο Δημήτρης. Είναι η μοναδική χώρα που ένα τεράστιο ποσό που της ήρθε μέσα από τις έκτακτες αυτές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιλάει για το Ταμείο Ανάκαμψης, το λέει και στον κύριο Χατζηδοδοσίου. Πάντως είναι λάθος που λέει ότι πάει στους λίγους. Αυτό είναι λάθος. Πάει στους πολλούς που είναι όλα τα υπουργεία που παίρνουν. Άκουσε με λίγο. Να σου πω πώς φαίνεται. Να μιλήσουμε λαϊκά πώς φαίνεται. Η πιο βίαιη ανακατανομή πλούτου έχει γίνει αυτά τα 5 χρόνια, κύριε Στούμπο. Οι μικροί πολίτες δεν έχουν καταλάβει γρήγορα τι είναι αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εδώ υπάρχει αυτή η όταν αύριο θα πηγαίνουν σε ανακαινισμένο νοσοκομείο, οι πολίτες το βλέπουν. Χωρίς γιατρούς. Εσείς λέτε κάτι άλλο, κύριε Γαβρύλο. Εγώ λέω όμως ότι το ανακαινισμένο, οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, το γεγονός ότι αύριο το πρωί θα γίνει το σχέδιο με τα σχολεία, θα το δει ο πολίτης. Δεν το υποθυμίζουμε. Άλλο το επιχειρηματικό. Ένα τεράστιο δομικό θέμα, λέω, τη βγάλατε ήσυχα μέχρι τώρα. Ακούστε με τι λέω. Μιλάω και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά. Γιατί? Γιατί είστε και λίγο μοναχοφάγιδες. Θεσμικά δικαιούστε. Είστε μια κυβέρνηση. Νόμιμη κυβέρνηση. Είναι όμως η μοναδική χώρα, επειδή είπατε για την Ιταλία. Η Ιταλία έχει και μάλιστα την επικεφαλής την κυρία Μελώνη, δεν είναι και κεντροδεξιά όπως είστε εσείς, είναι πολύ πιο δεξιά. Δεξιά είναι. Πρώην ακροδεξιά. Λοιπόν, λέω το εξής, γι' αυτό και την τακτοποίηση και η συνεργασία. Δεξιά, στο Λαϊκό Κόμμα, μια χαρά. Δεν είναι στο Λαϊκό Κόμμα. Δεν είναι στο Λαϊκό, ναι, είναι πλησίον του Λαϊκού. Πλησίον του Λαϊκού, όχι στο Λαϊκό. Πλησίον του Λαϊκού. Άκουσε με τώρα. Τι θέλω να πω τώρα. Λοιπόν, στις εκλογές του 23, δυστυχώς λέω εγώ, αυτό πέρασε περίπου ντούκου. Γιατί? Γιατί αυτό καθορίζει το αύριο της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας καθοριστικά. Πώς φαίνεται αυτό τώρα, λέω εγώ, με το απλό μου το μυαλό, για να το πω για αυτούς που μας βλέπουν. Ο ΣΕΒ αντέδρασε για την ιστορία αυτής της διανομής καθόλου. Καθόλου. Όλοι οι υπόλοιποι, μικρομεσαίοι, άστα τα κόμματα, κάνουν κακή αντιπολίτευση. Είναι στην κρίνια, στην κριτική, στη φασαρία. Λέω τώρα, η αποτυχία της αντιπολίτευσης πολιτικά είναι ότι αυτό το τεράστιο θέμα 10% θα το κάνει τεράστιο κοινωνικά και πολιτικά. Και όχι μόνο εκλογικά. Έχει ακόμα ψωμί, αλλά πέρασε. Δηλαδή τώρα δεν αλλάζει αυτό. Τώρα εσείς τι πρόβλημα έχετε? Έχετε το πρόβλημα. Αυτά που λέτε θα τα κάνετε. Τα ολίγα. Αν παίξουν ρόλο θα το δούμε στη συνέχεια. Όμως ήδη αυτή τη στιγμή είπε κάτι σωστό ο κ. Μάντζος. Ότι για την ανάπτυξη της χώρας δομικές αλλαγές αυτό το τεράστιο πακέτο δεν θα φέρει. Λοιπόν, και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, θέλετε να κάνετε ένα μικρό σχόλιο όλοι, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα που λένε. Όχι διάλειμμα και να αποδεικνύουμε το Ιωσίου. Όταν βγαίνει ο ΣΕΒ και λέει έχω πρόβλημα με την ενέργεια, και λέει αν δεν βρούμε λύση στην ενέργεια θα κλείσουν τα εργοστάσια, φανταστείτε πως θα είναι το μικρό. Λέει ο ΣΕΒ ότι είναι τόσο ακριβή ενέργεια που δεν κλείσουν τα εργοστάσια. Ένα γρήγορο, Δημήτρη, με συγχωρείτε επειδή έχουμε θεματάκι με τον ήχο. Λοιπόν, ένα πολύ γρήγορο σχόλιο να κάνετε για να αποδεσμεύσουμε τον κ. Χατζηδοσίου, να πάμε και σε άλλα θέματα να κουβεντιάσουμε. Έχουμε αυτή την πενταετία, την πιο βίαιη ανακατανομή πλούτου των τελευταίων δεκαετιών. Ένα 25% των ελληνικών οικοκυριών βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Ναι. Δεν το ζήσαμε ούτε τα χρόνια των μνημονίων αυτό. Γιατί δημιουργήθηκε με την ανοχή, αν όχι την επιλογή της κυβέρνησης, ένα καρτέλ στο σύνολο της αγοράς. Είτε στα τρόφιμα, είτε στην ενέργεια, είτε στις τράπεζες, είτε στα δηληστήρια. Αυτό είναι το πρόβλημα και ασφαλώς η ακρίβεια, η ανεξέλεκτη, αυτός ο πληθωρισμός απληστίας που κατατρώγει τα εισοδήματα των μεσαίων. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, ένα σχόλιο για από εσάς και να κλείσουμε με τον κύριο Χατζηδοσίου. Παρακαλώ το πρώτο κομμάτι της κουβέντας. Η ανοχή στην εσχροκέρδεια, η ανοχή στις ενδυμικές εθνικές τρευλώσεις και στα ολιγοπόλια έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστου ζωής. Αυτό το οποίο συζητούμε εδώ είναι το κόστος ζωής. Άκουσα νωρίτερα να λέγω και για τις αυξήσεις που υπήρξαν σε κατώτατο μισθό, πολλαπλές, όλες υπολείπονται του κόστους ζωής. Και στη στέγαση είμαστε πάνω 40% τελευταία χρόνια. Και στα καταναλωτικά αγαθά στο ράφι. Στην υγεία, όπου πληρώνουμε δεύτερη σε όλη την Ευρώπη τις ιδιωτικές δαπάνες. Στην ενέργεια, πολύ υψηλό το κόστος. Στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, παντού. Με αποτέλεσμα η Ελστάτ να μας λέει σήμερα, είναι καθηλωτικό, ότι το 2024 η μέση δαπάνη του μέσου νοικοκυριού το μήνα είναι 1.685 ευρώ, όταν το 2010 προ-κρίσης, στην αρχή της κρίσης για την ακρίβεια, ήταν 1.824. Κοντεύουμε τα επίπεδα του 2010 και η μισθή είναι πολλαπλάσια, υποπολαπλάσια μάλλον, και πολύ πιο μικρή από εκείνη την εποχή. Το λέω αυτό και κλείνω για το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας. Είναι εδώ ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Κύριε Πλεύρη, δεν αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εκτός του Ταμείου Ανάκαμψης. Είναι εκείνες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλειστεί και την πόρτα της τράπεζας στον τραπεζικό δανεισμό. Το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, το οποίο λειτουργήσε μάλιστα και καταρτίστηκε χωρίς διαβούλευση με τους δήμους, με τις τοπικές κοινότητες. Ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο τελικά μόνο 1% έχει απορροφηθεί, ακόμα και σε κρίσιμα πεδία πολιτικής όπως η πολιτική προστασία. Γι' αυτό μιλάμε για την ανάγκη το Ταμείο Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας να είχε δημιουργηθεί από την αρχή με κοινωνικά δικαιώματα και να είχε φτιάξει και την κοινωνική στέγαση. Για να κλείσουμε την κουβέντα αυτή, μια κουβέντα από εσάς για να κλείσουμε με εσάς και να σας αποδεσμεύσουμε. Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος που υπάρχει είναι γιατί και τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Η άποψή μου είναι. Εν συνόλο το πολιτικό σύστημα πρέπει να σκεφτεί ότι με αυτή την εικόνα που υπάρχει σήμερα, όσο πιέζει η κατάσταση, οι αντιδράσεις θα είναι μεγαλύτερες. Και φοβάμαι ότι μπορεί να δούμε φαινόμενα Ευρώπης, δηλαδή εκτροπής πολιτικών κομμάτων, τα οποία δεν είναι, αντιλαμβάνεστε, αυτό που θα μπορούμε να δούμε. Αντισυστημική ψήφο, εννοείται. Αντισυστημική ψήφο, σωστά. Το πιστεύω γιατί θα καλούσε καταρχήν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να. Πολύ σύντομα να τελειώσουμε τα ιστορικά και να υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει καμία χώρα που δεν είναι σημαντική, δεν είναι δυναμική. Υπάρχει, αλλά θα είναι πιο. Καλόπιστα τώρα, κύριε Μάντζο. Εντάξει, καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε. Εγώ που ζω καθημερινά με όλο τον κόσμο, μιλάω με όλο τον κόσμο, σε όλα αυτά που λέμε, ποια είναι η απάντηση? Καλά τα συζητάμε χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Απαντήσεις δεν υπάρχουν. Γιατί ξέρετε, όταν ο άλλος πιέζει τόσο πολύ, όταν η επιχείρηση δεν βρίσκει πουθενά έναν δρόμο δικαίωσης, η οργή γίνεται μεγάλη, που δεν εκφράζεται με τον παλιό τρόπο, όμως θα υπάρχει. Σωστό. Δηλαδή, σωστό. Ο άλλος ψάχνει τη λύση. Γι' αυτό και ακούτε αυτό συχνά, αυτό που λέμε απαξίωση, αυτά τα όρια δεξιά σε αριστερά. Δεν τρελάθηκε ο κόσμος, ούτε έγιναν ναζί οι Ευρωπαίοι 30% σε κάποιες χώρες και 35%. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Το ότι ο κόσμος δεν μπαίνει εύκολα στο σενάριο, το οποίο δεν λέω καταργήθηκα, δεν μπαίνει σε αυτό, είναι γιατί η απάντησή του είναι δώσουμε λύση στο πρόβλημά σου. Μάλλον στο πρόβλημα που έχω. Δεν με αφορά και πολύ όλη η υπόλοιπη διένεξη. Θέλει απάντηση και ψηφίζει τιμωρητικά. Λοιπόν, κύριε Χατζηδοσίου. Πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Πρόεδρος, συγγνώμη, αυτό πάει και σε όλα τα κόμματα που έχουν τις εκλογικές διαδικασίες. υπάρχει ο κίνδυνος αυτοαναφορικότητας. Να μιλάμε πιο πολύ για τους εαυτούς μας παρά και τα προβλήματα των πολιτών. Λοιπόν, εμείς εδώ τα αποφεύγουμε, γι' αυτό και δεν κάνουμε ατέρμοντες συζητήσεις σε κομματικά των κομμάτων εδώ πέρα και μιλάμε για καθημερινότητα. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την Χατζηδοσίου. Να είστε καλά. Εσείς μένετε. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά για ένα πολύ μεγάλο θέμα για το οποίο είδαμε ότι έχετε ενδιαφέρον πολύ μεγάλο κι εσείς και ως γονείς και ως παππούδες, γιαγιάδες, για τη βία αυτή τη στιγμή, η οποία είχαμε και σήμερα καινούργια επεισόδια σε σχολεία, το οποίο μου εντυπωσιάζει γιατί βλέπουν, ακούνε για συλλήψεις μαθητών, για συλλήψεις καθηγητών, για συλλήψεις γονιών και αυτά συνεχίζονται σαν να μην συμβαίνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, να πούμε για αυτά και για τις πυρκαγιές που έχουμε σε εξέλιξη και είχαμε και σήμερα και έντονη αντιπαράθεση στη Βουλή. Είχαμε πολλά τηλεφωνήματα, είπαμε χθες, από τις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές αυτές που συνεχίζονται ακόμα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περιμένουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις παρεμβάσεις. Να πω μόνο ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διεθνή τύπο είναι ότι το Ισραήλ θα απαντήσει άμεσα και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη ισχύ, να πούμε, σε σχέση με την απάντηση που είχε δώσει τον Απρίλιο στην τότε επίθεση του Ιράν. Γιατί και η επίθεση του Ιράν, η σημερινή, η αποψινή, είναι σίγουρα πολύ σοβαρότερη από αυτή η οποία έγινε τον προηγούμενο Απρίλιο. Αυτά όλα δεν είναι καλά μηνύματα και να ξαναπώ άλλη μια φορά, αυτά συμβαίνουν πάρα πολύ κοντά μας. Δηλαδή είναι η γειτονιά μας, η αυλή μας κυριολεκτικά αυτό που συμβαίνει. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει σε καμιά άλλη άκρη του κόσμου. Δίπλα μας. Και άρα μας απασχολεί, νομίζω, άμεσα και φοβάμαι θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Κοιτάξτε εδώ, εικόνα πριν από λίγες ώρες σε διάφορες περιοχές του Ισραήλ. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στα θέματα τα δικά μας. Επειδή και οι τρεις, εκτός από κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, είστε και νομικοί, είστε δικηγόροι και οι τρεις. Κύριε Πλεύρη, σας θα γυρίσω να σας πω. Χθες είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, γενικόλογες, αλλά στην κατεύθυνση αυστηροποίησης για όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουμε καθημερινά πια μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε κεντρικούς δρόμους, με πρωταγωνιστές παιδιά 13, 14, 15, 16, 17 χρονών. Και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο είδα και τις προηγούμενες μέρες ότι ενδιαφέρει τον κόσμο, χθες είχαμε και εκπρόσωπο των αστυνομικών εδώ, που είπε ο άνθρωπος ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι άμεσα θέμα της αστυνομίας. Είναι άλλον αρμοδιότητα το ζήτημα αυτό. Και το ερώτημα είναι αν αυτές οι ποινές, οι αυστηρότερες, θα βοηθήσουν. Δηλαδή, αν ένας γονιός, ας πούμε, μπει στη φυλακή, για παράδειγμα. Ένας γονιός που είναι αμελής και παραμελεί το παιδί του και δεν το προσέχει και δεν φροντίζει να είναι εντάξει απέναντί του. Το να τον βάλει στη φυλακή δεν έχει χειρότερο από το να τον έχεις έξω κοντά του, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνολικά. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή είναι εκρηκτικό το πρόβλημα της εγκληματικότητας, παραβατικότητας των ανηλίκων και δεν μιλάμε για ποσοτική ο αριθμός, μιλάμε για μια ποιοτική αναβάθμιση που είναι πρωτόγνωρη και πολλές φορές θυμίζει χειρότερη εγκληματικότητα ενηλίκων. Ναι. Εδώ πέρα λοιπόν, προφανώς ο βασικός πυλώνας είναι το κοινωνικό σκέλος και τα κοινωνικά αίτια. Διότι το να βρίσκεται ένας εγκληματίας 14 και 15 χρονών σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει ως κοινωνία. Και όπως πρέπει να προστατεύσουμε το θύμα, αντίστοιχα και το θήτη πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με μια λογική πώς θα γυρίσει και θα μπει στην κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν βασικές αιτίες κοινωνικές, συνδέονται με μια αλλαγή του τρόπου ζωής στο κομμάτι της οικογένειας, την απομάκρυνση που υπάρχει, τη φοβερή πρόσβαση που έχουν αυτή τη στιγμή τα παιδιά στη βία και στον εθισμό λόγω του καλού κομματιού της τεχνολογίας, αλλά η τεχνολογία έχει και όλα αυτά. Δηλαδή, εμένα η κόρη μου είναι 15 χρονών, εδώ ο γιος μου 10 μπορεί να μας ξεπεράσει και να μπει όπου θέλει και να ψάξει. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουν μια πρόσβαση σε πρότυπα που δεν υπήρχαν. Εγώ το είπα κιόλας ότι υπάρχουν και ακούσματα. Δηλαδή, άμα κάποιος λέμε από τη μία πλευρά να προστατεύουμε τα παιδιά και από την άλλη έχεις μια μουσική που προωθεί τον σεξισμό, τον μισογυνισμό, τα ναρκωτικά, την εγκληματικότητα. Είναι και τα παιχνίδια που παίζουν. Τα παιχνίδια με όλα αυτά συνδέονται. Εκεί ο στόχος είναι να ταυτιστείς και να σκοτώσεις ή να σε σκοτώσουν. Λοιπόν, άρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι, για να απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, το μεγάλο κομμάτι είναι αυτό. Προφανώς και τα κοινωνικά αίτια. Παράλληλα όμως υπάρχει, γιατί αυτό φανταστείτε, πιστεύω ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη δουλειά που έχει να κάνει με ειδικούς, που έχει να κάνει με τη βοήθεια στο σχολείο. Γιατί κακά τα ψέματα, μέσα στην οικογένεια το κράτος δεν παρεμβαίνει και δεν μπορεί να παρέμβει. Παρεμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά είναι προβληματικές οικογένειες. Στο σχολείο. Η αυστηροποίηση των ποινών. Τι θα βοηθήσει. Βοηθάει σε δύο επίπεδα. Εγώ δεν είπα ότι διαφωνώ. Λέω να μας πείτε σε τι θα βοηθήσει. Να δεχθούμε κάτι. Ότι σε ένα κομμάτι ανηλίκων που πηγαίνουν κοντά στην ενηλικότητα και υπάρχει ένας διαμορφωμένος χαρακτήρας, θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο πλαίσιο τιμωρίας και φόβου. Στα ίδια τα παιδιά. Πρώτα απ' όλα. Ακόμα και για όσο... ποιες ηλικίες μιλάτε, δηλαδή 17, μιλάς στα πάνω 16, 15, στα πάνω 15 ουσιαστικά, ναι. Όπως είναι τώρα το πλαίσιο. Αυτό δεν προβλέπετε ήδη, προβλέπετε. Ναι, προβλέπετε. Και θες να το χαμηλώσεις στα 14 και να ενδυναμώσεις πολύ τα αναμορφωτικά. Δηλαδή τι να κάνεις στα 14. Τα αναμορφωτικά. Ας πούμε, να πηγαίνουν στα αναμορφωτήρια. Όχι αναμορφωτήριο με τη μία. Υπάρχουν και άλλες. Στους ανηλίκους και οι συνάδελφοι εδώ πέρα με την ιδιότητα, λέω τώρα, νομικού ξέρουν, δεν είναι αναγκαστικά εγκλισμός. Στους ανηλίκους υπάρχουν μορφές ποινών που μπορεί να συνδέονται με υποχρεωτική παρακολούθηση κάποιων προγραμμάτων, με θέματα που έχουν κάνει. Είδα προχθές ότι ένας 17χρονος έφαγε 27 μήνες φυλακή που έγιναν 810 ώρες κοινωνικής εργασίας. Άρα θέλω να πω στους ανηλίκους, προφανώς η λύση του εγκλισμού είναι πραγματικά σε ακραίες περιπτώσεις που τα χαρακτηριστικά του ανηλίκου είναι τέτοια που συνιστούν μια τρομακτική επικινδυνότητα. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος να μπαίνουν σε αναμορφωτήριο. Παιδιά, είναι το έσχατο. Αλλά υπάρχει μια σειρά άλλων ποινών που πρέπει να πηγαίνουν για να βοηθήσουν το παιδί να επαναταχθεί. Στο κομμάτι, με συγχωρείτε τώρα, των γονέων, ναι, πράγματι, κοιτάξτε τι γίνεται. Εδώ πέρα το αδίκημα υπάρχει, δεν είναι ότι δεν υπήρχε. Της παραμέλησης ανηλίκου ήταν ουσιαστικά μια ρουτίνα που δεν ασχολούνταν κανείς. Το να μπει σε μια λογική ότι αυτό γίνεται όχι ένα της πλάκας, να το πω, πλημέλημα, αλλά ένα σοβαρό πλημέλημα. Τι θα κάνετε λοιπόν σε ένα πατέρα που σοβαρό πλημέλημα? Θα πάει φυλακή. Σοβαρό πλημέλημα. Πώς πρέπει να πάει? Ακούστε, να παρακολουθήσει μια ψυχολόγο, να ρωτήσει, να και αυτές είναι δυνατότητες. Φανταστείτε ένα παραμελημένο παιδί που ο πατέρας του, αυτός είναι και μέσα στη φυλακή. Ναι, εγώ δεν σας λέω ότι είναι αναγκαστικά μέσα στη φυλακή, ότι να υπάρχει όμως ένα αδίκημα, να τον υποχρεώνει, γιατί και οι μετατροπές των αδικημάτων είναι και αυτά. Ότι δεν πηγαίνεις και πηγαίνεις να παρακολουθήσεις κάτι. Να ξεκαθαρίσω, κύριε Πλεύρη, ότι εγώ το πιστεύω, δηλαδή, ότι έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι γονείς στην ιστορία αυτή, πάρα πολύ μεγάλη, ίσως την πιο μεγάλη ευθύνη η οικογένεια, όταν υπάρχει βέβαια οικογένεια. Στην ιστορία αυτή, ότι δεν μπορεί να υπάρχουν γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους 13, 14, 15 χρόνια να γυρίζουν μέχρι τα ξημερώματα στο σπίτι τους, ότι αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Και να σας πω, αλλά το να πάνε φυλακή για παράδειγμα. Επειδή για μένα υπόθηκε και ένα μεγάλο. Και σήμερα το άκουσα στη Βουλή, και εγώ έχω μια τελείως αντίθετη προσέγγιση. Το άκουσα από τον κύριο Βελόπουλο να λέει ότι οι οικογένειες που μπορεί να είναι άνεργος ο πατέρας ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ θεωρώ ότι ξεκάθαρα το κομμάτι της βίας, και μπορεί να δει κάποιος τα στατιστικά, δεν θα δικήσουμε οικογένειες. Υπάρχουν άπορες οικογένειες που ξέρουν και δίνουν αρχές και αξίες στα παιδιά τους, και υπάρχουν εύπορες οικογένειες που μπορεί να έχουν εγκαταλελειμμένα τα παιδιά και να μην ασχολούνται μαζί τους. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να πάμε να το συνδέσουμε με κοινωνικό επίπεδο. Μπορώ να σας πω πολλές φορές περιπτώσεις άσχημου bullying βλέπουμε και σε σχολεία τα οποία δεν πηγαίνει το μυαλό μας, ας πούμε, και σε αυτά. Άρα μην το συνδέσουμε έτσι. Είναι περισσότερο άλλα τα αίτια και αξιών και αρχών και απομάκρυνση από την οικογένεια. Αυτό θέλει και μια πολύ μεγάλη δουλειά. Μέσα, κύριε Πλεύρη, αλλά στο οικογενειακό περιβάλλον. Και τι βιώνουν μέσα στο σπίτι. Είναι, γιατί τώρα, όταν ακούω εγώ τώρα στα πεντάχρονα παιδιά να υπήρξε απόπειρα βιασμού πεντάχρονου με πεντάχρονου με αντικείμενο. Και με είναι και πολλά άλλα, αυτό, κύριε Πλεύρη. Αυτό σημαίνει ότι κάτι. Έχετε δύο νέα παιδιά. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από επιβεβαίωση. Ναι. Όχι από bullying. Υπάρχει ένα ιδιότυπο bullying και μέσα στην οικογένεια. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Δεν είσαι καλός μαθητής. Αυτό μπαίνει στο υποσυνείδητο του παιδιού και μετά λειτουργεί αλλιώς. Για να επιβεβαιωθεί στην κοινωνία. Και μπορεί να κάνει και ακραίες πράξεις. Αυτό προσέχετε, γιατί επειδή όλοι περάσαμε και από τις νεαρές ηλικίες, και σε όλες τις νεαρές ηλικίες μπορεί να υπήρχε και μια βία. Εμείς μιλάμε ότι η παθογένεια τώρα είναι ότι βλέπουμε. Εγώ θυμάμαι και σχολεία μπορεί να τσακώνονταν και αυτά. Η ιδιαιτερότητα που υπάρχει τώρα είναι ότι έχουμε μια τέτοια ποιοτική αναβάθμιση που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, βλέπεις αυτό με τη 14χρονη και λες ότι θέλανε να σκοτώσουν. Δηλαδή, θέλανε να σκοτώσουν και. Έπαιξε ρόλο και σήμερα που συζητάμε. Επί COVID. Όλα αυτά παίξαν ρόλο. Γιατί τα παιδιά έχουν πολλή ενέργεια και δεν την εκτόνωναν. Σίγουρα και ο φρονισμός μπορεί να έχει ένα ρόλο, αλλά κυρίαρχο ρόλο, εδώ θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι όλα τα άλλα τα προληπτικά, και σίγουρα υπάρχουν και τα κατασταλτικά. Τα κατασταλτικά δεν λύνουν μόνο τα προβλήματα τους. Είναι σωστές οι ρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση, αλλά η μεγάλη δουλειά πρέπει να γίνει στο κομμάτι του κοινωνικού. Έχω την εξής καλοπροαίρετη απορία. Δεν σας φαίνεται συνέχεια ότι η κυβέρνηση κινείται πίσω από τα ζητήματα, ακαρία μερικές φορές και συνήθως μπαταρισμένη στα κατασταλτικά? Λέω το εξής. Με μένα μου έκανε εντύπωση ότι ξαφνικά ήρθε με μια εισήγηση ο κύριος Φλωρίδης, αν έχω σωστές πληροφορίες, μάλιστα για εγκλισμό. Και λέει πολλοί υπουργοί εκεί αντέδρασαν. Αυτά ξέρω εγώ, αλλά επειδή σας άκουσα, το διαβαθμίζετε. Λέω το εξής. Είπατε άλλες εναλλακτικές μορφές. Αλλά ρωτάω τώρα, το Υπουργικό Συμβούλιο με τι προετοιμασία ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση? Εντάξει, το θέμα να ξέρετε. Το καλοκαίρι, όχι, προσέξτε. Έχει γίνει όμως μια ολόκληρη δουλειά. Εγώ θυμάμαι και από πριν και το Υπουργείο Παιδείας υπήρχε και σχέδιο για το bullying. Ακόμα και τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπήκαν σε λογική απαγόρευση, συνδυαζόταν με αυτό. Είναι ένα θέμα βαθμό που έχει απασχολήσει. Φαίνεται. Για δικαιώματα παιδιού. Δεν είναι ότι ήρθε τώρα. Είναι ένα θέμα που τα τελευταία 2-3 χρόνια, για την ακρίβεια αμέσως μετά το lockdown, έχει μπει ως κεντρικό θέμα στο κομμάτι της αντιμετώπισης της βίας των ανηλίκων και έχει αναδειχθεί και από όλα τα κόμματα. Λοιπόν, και να ακούσουμε, κύριε Γαβρύλο, για να ακούσουμε και εσάς. Κύριε Μάντζο, η κυβέρνηση φαίνεται ότι δεν φίδεται λαϊκού. Νομικού λαϊκισμού. Όλα αυτά τα χρόνια, νομικού λαϊκισμού όλα αυτά τα χρόνια. Είχε βγει με τη σημαία της ασφάλειας των πολιτών, θα θυμάστε, το 2019. Αφού δεν τα κατάφερε πραγματικά να πάρει πρωτοβουλίες τέτοιες ώστε να εμπεδοθεί η ασφάλεια στην ελληνική πολιτεία, δυστυχώς προέβη σε νομοθετήσεις ακραίων, μπορώ να πω, και λαϊκίστικων διατάξεων, ξεπερνώντας τα όρια. Αυτή τη στιγμή η χώρα δεν έχει ανάγκη ένα νομικό πλαίσιο αυστηρότερο από αυτό που υπάρχει. Ξέρετε, όσον αφορά τους ανηλίκους έχουμε το πιο αυστηρό νομικό πλαίσιο. Το παρακολουθούσα και εγώ αυτές τις τελευταίες μέρες, να δω σε σχέση και με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουμε ήδη το πιο αυστηρό πλαίσιο για τα ανήλικα. Το ζήτημα και το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Απλά για να καταλαγιάζουμε τα πάθη ή να καλύπτουμε το έλλειμμα της ασφάλειας που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, με ευθύνες της κυβέρνησης. Το ζήτημα είναι πώς θα θωρακίσουμε τις οικογένειες και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, γιατί η βία υπάρχει και μέσα στις οικογένειες και στο σχολείο. Δύσκολο, κύριε Γαβρύλο, όταν δουλεύουν και οι δύο γονείς και δεν μπορούν να ασχοληθούν όσο πρέπει με τα παιδιά. Δεν ακούσαμε τίποτα για τη δημιουργία δομών από την πλευρά της κυβέρνησης. Εγώ αυτό θα ήθελα να ακούσω. Κοινωνικές δομές. Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, να στηρίξει αυτές τις οικογένειες, να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς, να στηρίξει τα παιδιά όλοι μέσα στα σχολεία. Όλοι οι γονείς πρέπει να παίρνουν οδηγίες, ή δεν γεννιέται κανείς γονιός. Αυτά τα παιδιά, μιλάω για τους θύτες κυρίως, που αναφερόμαστε τώρα και λέμε πώς θα κάνουμε αυστηρότερες τις ποινές και κατασταλτικά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Είναι παιδιά οργισμένα, με μεγάλο θυμό, υπάρχουν οι αιτίες, οι κοινωνικές, οι οικονομικές. Και είναι παιδιά όμως που φοβούνται, έχουν και φόβο. Δεν είναι παιδιά μόνο με θυμό. Και έχουν και θέμα αυτοεκτίμησης, γιατί βλέπετε ότι περνάνε τη ζωή τους βλέποντας πόσα like τους έγιναν. Έτσι. Όταν λοιπόν, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό, όταν βλέπουν ότι η πολιτεία έρχεται να αντιμετωπίσει και αυτά τα ίδια και τις πράξεις τους με ανάλογο θυμό αλλά και φόβο, αντί να τα στηρίξει στο πρόβλημα που έχουν, νομίζω ότι δεν οδηγούμαστε πουθενά και κανένα αποτέλεσμα δεν θα έχουμε, δυστυχώς. Είναι ένα δύσκολο θέμα. Άρα, όμως, γιατί και ξέφραγο αμπέλι δεν μπορεί να είναι. Σαν πολιτεία να εστιάσουμε στις αιτίες που παράγουν αυτά τα φαινόμενα και να στηρίξουμε τις οικογένειες κυρίως και τα σχολεία, τους καθηγητές τους. Το ούκουα άνευ. Αυτό ασφαλώς δεν το δέχομαι. Ακούω σήμερα το πρωί τον κύριο Γεωργιάδη που έλεγε, και νομίζω είχε δίκιο. Αναφερόταν στο περιστατικό της Γλυφάδας και έλεγε κάτι το οποίο εγώ το βρίσκω λογικό. Έλεγε, για παράδειγμα, είχαμε το περιστατικό αυτό και δεν είδαμε την πλευρά των παιδιών, των οικογενειών τους που είναι θύτες στην περίπτωση αυτή. Έτσι εμφανίζονται, τουλάχιστον σε αυτά που βλέπουμε. Να έχουν βγει ως τώρα δημοσίως, να έχουν μιλήσει, να έχουν πει μια κουβέντα. Δεν το έχουμε δει και εμένα με εντυπωσιάζει αυτό. Γονείς πολλές φορές στηρίζουν στις πράξεις βίας. Θα περίμενα να το δω. Είδαμε γονείς να μπαίνουν στο σχολείο και να τα βάζουν με το δάσκαλο. Παλιά, όταν λέγαμε εμείς, τώρα εγώ δεν θέλω να λέω τα εξειδανικεύω από τα παλιά, γιατί τα παιδιά τώρα. Είχαν άλλα τα παλιά. Ναι, μην τα εξειδανικεύουμε, γιατί και τότε είχαμε άλλα θέματα. Έτσι. Δηλαδή κουρέματα, ξέρω εγώ, χτυπήματα, χτύπημα το δάσκαλο μέσα στο σχολείο κλπ. Να μην τα εξειδανικεύσουμε. Αλλά ταυτόχρονα όμως το να τα βάζει ο γονιός με το δάσκαλο, για παράδειγμα, ή με τον καθηγητή, όταν αυτός παρατηρεί το παιδί του. Είναι κάτι το οποίο. Είναι σεβασμός, αλλά αν υπάρχει βία μέσα στο σπίτι, κάπως αυτή μετακυλίεται στην ψυχοσύνθεση του παιδιού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, να ακούσουμε εσάς. Και κλείνω με αυτό. Ότι η πολιτεία πρέπει να αντιμετωπίσει σε αυτά τα γεγονότα και τους θύτες και τα θύματα, όλους ως θύματα. Για να δούμε πώς θα στηρίξουμε και τη μία και την άλλη πλευρά. Λοιπόν, κύριε Μάντζο, ορίστε. Νομίζω το φαινόμενο η κοινωνικοπαθογένεια της νεανικής παραβατικότητας και της σχολικής βίας έχει πλέον αποτυπωθεί στο σώμα της κοινωνίας. Είναι μια σοβαρή κοινωνική παθογένεια και ως τέτοια αναγνωρίζεται. Αυτό το οποίο δεν μπορεί η πολιτεία και η κυβέρνηση μετά από 5 χρόνια διακυβέρνηση του τόπου είναι να ευνηδιάζεται. Κανείς δεν μπορεί να ευνηδιάζεται. Ιδίως όσοι διοικούν το Υπουργείο Παιδείας και κυβερνούν αυτόν τον τόπο τα τελευταία 5 τουλάχιστον χρόνια. Το λέω αυτό διότι είναι γνωστά δυστυχώς τα ζητήματα αυτά που συνθέτουν μια δυστοπική πραγματικότητα και δεν μπορεί κάθε φορά η αντίδραση να είναι μια μονομερής κατασταλτική προσέγγιση. Είναι αναγκαίο να υπάρχουν αυστηρές ποινές. Είναι αναγκαίο να υπάρχει πλατφόρμα καταγραφής του bullying. Αλλά δεν μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να έχει ως μόνη απάντηση αυτό ή να γίνεται ζήτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και όχι του Υπουργείου Παιδείας η αντιμετώπιση αυτής της κοινωνικής παθογένειας. Κατά τη γνώμη μας, το ζήτημα είναι βαθιά κοινωνικό, υπόθηκε ήδη από όλους και πρέπει να το πω αυτό στο τραπέζι αυτό και πρέπει να υπάρξει επένδυση στην πρόληψη. Το λέω αυτό διότι θα πρέπει να πάμε πιο πίσω, να δούμε γιατί αναπαράγεται η βία από τα νέα παιδιά στην κοινωνία. Γιατί πολλές φορές είναι πολύ θολή η διάκριση, δύσκολη η διάκριση μεταξύ θητών και θυμάτων. Και να δούμε τελικά, αυτό που υπόθηκε πολύ σωστά, και τα οικογενειακά περιβάλλοντα από τα οποία προέρχονται αυτά τα παιδιά, ναι. Τις πράξεις ενδοοικογενειακής βίας, τις οποίες μπορεί να είναι τα ίδια θύματα ή να είναι θεατές, παρόντα τέτοιες συμπεριφορές. Υπάρχουν περιβάλλοντα που έχουν ακόμα και γυναικοκτονίες παράξει ή μοναξιά των παιδιών. Σε εργασιακές συνθήκες των γονέων που τα καθιστούν μόνα, τα αφήνουν μόνα στο σπίτι ή στη γειτονιά. Τους γονείς που υποχρεώνται να δουλεύουν πολλές ώρες και να λείπουν από το σπίτι. Λέτε, ναι. Πρέπει να αλήθεια δουλεύουν αυτό, τα ζευγάρια στην, στην εργασιακή αγορά υπέρμετρα. Χωρίς να καταλείπεται χρόνος για οικογενειακή ζωή. Και κλείνω λέγοντας ότι το 2024 έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, ιδίως εν ώψη της συνταγματικής αναθεώρησης που μπορεί να ανοίξει, έπρεπε κατά τη γνώμη μας να είναι ένα έτος εθνικού διαλόγου για την παιδεία. Από την προσχολική, τη βρεφονιπιακή αγωγή έως και τα μεταδιδακτορική έρευνα στα πανεπιστήμια μας. Το είπαμε αυτό με αφορμή τη γνωστή νομοθετική πρωτοβουλία για τα πανεπιστήμια. Επιμένουμε. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Έστω και τώρα να ανοίξει ένας εθνικός διάλογος για τα ζητήματα της κοινωνικής νεανικής παραβατικότητας και σχολικής βίας. Υπάρχουν λύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα κράτη με ελβέλτιστες πρακτικές, που μπορούν μέσα από διακομματικό διάλογο και συνένεση να τις προωθήσουμε. Για παράδειγμα, την υποστήριξη των σχολείων μας με ψυχολόγους και παιδοψυχολόγους, την κατάρτιση των γονέων, την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, μοντέλα και προγράμματα σχολικής διαμεσολάβησης, τα ίδια τα παιδιά να γίνονται. Τα μέσα επίλυσης των διαφορών τους στο επίπεδό τους, τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα από εμάς τους ενήλικες να τα βρίσκουν μεταξύ τους. Αρκεί να υπάρξει μία άλλη κατεύθυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να μην είναι μία στήρα μέθοδος αποστήθησης, αλλά να προάγονται δεξιότητες όπως η ομαδικότητα, το ομαδικό παιχνίδι, η ομαδικότητα ευρύτερα ως έννοια, η συλλογικότητα, η ενσυναίσθηση. Αυτό δημιουργεί με ένα τέτοιο μοτίβο, ένα τέτοιο μοντέλο κοινωνικής εκπαίδευσης, ανθρωπιστικής εκπαίδευσης, οδηγεί πολίτες πιο υπεύθυνους, πολίτες οι οποίοι μπορούν να ζήσουν πιο ειρηνικά από τους γονείς τους και από τους παππούδες τους, γιατί έχετε δίκιο, δεν χρειάζεται να εξιδανικεύουμε το παρελθόν. Αυτό το οποίο είναι η δική μας η δουλειά είναι να κάνουμε ιδανικό το μέλλον. Πάντως να πω κάτι πιο καθημερινό. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα είδος διασκέδασης των νέων παιδιών. Τώρα αφήνω την τραπ μουσική στην οποία αναφερθήκατε. Υπάρχουν χώροι πια και υπάρχουν σε κάθε δήμο σχεδόν, στο οποίο πηγαίνουν παιδιά, κανονικά θα έπρεπε όχι ανήλικα, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω, είναι και σε ηλικίες χωρισμένα αυτά, που μπαίνουν μέσα σε χώρους όπου περνάνε δοκιμασίες, λες και βρίσκονται σε. Το ξέρετε, βέβαια, έχετε νέα παιδιά, είπατε πριν, παιδιά μικρά, το ξέρετε. Αυτά τα μέρη στα οποία μπαίνουν τα παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγονται ακριβώς. Escape rooms, ακριβώς. Escape rooms. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά θέλω να ρωτήσω. Γιατί πρέπει να λειτουργούν, θέλω να πω. Γιατί θα πρέπει να υπάρχουν χώροι που μπαίνουν μέσα παιδιά, τα οποία μέσα στο μαύρο σκοτάδι, για παράδειγμα, συναντούν μπροστά του επίδοξου τελοπόδολοφόνου ή επίδοξου ανθρώπου οι οποίοι θα του χτυπήσουν. Δηλαδή, γιατί τόση βία, θέλω να πω, και γίνεται νομίμω αυτό. Αυτή η χώρα είναι νόμιμη. Ναι, βέβαια προσέχετε και επειδή το είπαμε πολλέ φορέ, το παιδί μπορεί να μεγαλώνει μόνο του και να δουλεύουν οι δύο γονεί. Ο ορισμό σήμερα είναι αυτό και μεγαλώνουν καλά παιδιά. Δηλαδή, μην πούμε ότι επειδή δουλεύουν οι δύο γονείς. Άρα θέλω να πω όχι. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Να μην τσουβαλιάσουμε. Τα αρνητικά αριθμίσματα μπορούν να είναι από πολλές κατευθύνσεις. Εγώ, κύριε Ξενάκη, σε αυτό που λέτε είναι. Λέω ένα παράδειγμα εγώ τώρα. Είναι μια συνολική κουβέντα που για μένα αυτό πρέπει να ανοίξει. Και δεν το λέω με την έννοια λογοκρισίας ή οτιδήποτε. Δεν έχω κρισία. Το γεγονός, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή μπορούν όλοι οι ανήλικοι να κάνουν λογαριασμό σε όλες τις πλατφόρμες και να μπορούν να έχουν πρόσβαση παντού. Το έχουν ανοίξει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ναι. Ότι μπορείς δηλαδή να έχεις ένα ηλικιακό όριο, είτε αυτό αφορά TikTok, είτε αφορά Instagram, είναι, είτε ναι, οτιδήποτε. Σε υλικό παιδικής πορνογραφίας. Ναι, απλώς δηλώνοντας ότι είναι πάνω από 18 ετών. Το πρώτο και το απλό στη βία, στην ορατότητα της βίας. Μετά είναι αυτό που λέτε. Όλο αυτό θα προτιμούσα, και εδώ νομίζω συμφωνούμε όλοι, να γινόταν πώς θα θωρακίσουμε τα παιδιά να ερμηνεύουν αυτά τα ερεθίσματα. Γιατί ξέρετε και η απαγόρευση ως απαγόρευση στο τέλος της ημέρας θα ξεπεραστεί. Άρα είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και σε αυτό που λέτε, ότι η ερμηνεία, αυτό τώρα με συγχωρείτε, δεν είναι να συμφωνήσουμε, μην το περιορίσουμε σε μια κουβέντα κυβέρνησης. Και να δράσουμε. Αυτό καταλαβαίνετε, είναι πολύ... Δεν είναι θέματα να κάνουμε κριτική. Αλλά 5-6 χρόνια να κάνουμε μόνο διαπιστώσεις, δεν κάνουμε τίποτα. Και να αυστηροποιούμε μόνο το δικαιικό μας σύστημα. Δεν γίνεται δουλειά. Στο συγκεκριμένο θέμα που λέμε, είναι τελείως η κουβέντα του 19 και του 20 και τελείως η κουβέντα σήμερα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν υπήρχε. Ας δράσουν, αλλά όμως. Αυτό λοιπόν το κομμάτι. Το εύκολο είναι να μπούμε απλά και μόνο σε απαγόρευση. Το δύσκολο είναι ότι πια μπορούμε να πούμε ότι όπως δομείται η κοινωνία και πλέον. Και με τις αρχές και με τις αξίες και με οτιδήποτε άλλο, αυτό ότι το παιδί σε μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να μπει σε διεργασίες, να ερμηνεύσει όλα αυτά τα μηνύματα και τα... Εγώ, λόγω χάρη κύριε Ξενάκη, λέμε πάμε να περιορίσουμε το λόγο, τον επιθετικό λόγο, τον ρατσιστικό λόγο, τον σεξιστικό λόγο. Αν εδώ μέσα στην εκπομπή πει κάποιος μια ρατσιστική θέση, αύριο το πρωί θα έρθει το ΕΣΟΡΟ, θα γίνει οτιδήποτε. Και ενώ το κάνουμε όλο αυτό, ξαφνικά τα ακούσματα των παιδιών μας αυτή τη στιγμή είναι ότι η γυναίκα πρέπει να γίνει, να μην πω ότι να γίνει για να βγάλει λεφτά, ότι να πάω να κάνω τα ναρκωτικά μου, ότι να πάω όλο αυτό. Ναι, αλλά πρόσεχε, ναι, αλλά τελικά δεν υπάρχει μια υποκρισία εδώ. Γιατί, ναι. Γιατί δηλαδή το ίδιο το τραγούδι θα παιχτεί στην τηλεόραση και θα μπαίνει μπιπ, μπιπ, μπιπ παντού. Και το άλλο μπαίνει μέσα στο YouTube και θα τα ακούσει όλο. Ναι. Αυτή η πρόσβαση του παιδιού στη βία δεν υπήρχε σε άλλες περιόδους. Να υπάρξει μια ευθυγράμμιση σε αυτό. Είναι όλα θέματα παιδείας. Το θέμα είναι, Δημήτρη, επίτρεψέ μου, το θέμα δεν είναι να αφηρημώσουμε ούτε την έκφραση, ούτε την τέχνη, ούτε τίποτα άλλο. Ένας προβληματισμός που τον βάλατε, κύριε Πλεύρη, εσείς εδώ, δεν είδα να αποτυπώνεται στις εξαγγελίες του Υπουργικού Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού. Κύριε Γαβρύλο, μπορείτε να μας πείτε, ας πούμε, αυτό θα πρέπει να γίνει, αυτό. Ένα-δύο πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν και να βοηθήσουν. Γιατί δεν λύνεται κανένα πρόβλημα οριστικά, αλλά τουλάχιστον αντιμετωπίζεται σε έναν βαθμό. Εξειδικευμένοι άνθρωποι, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, πολιτικής αγωγής, να μπουν μέσα στα σχολεία. Ακούω ότι μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, για παράδειγμα, έχουν ψυχολόγους. Και τα δημόσια. Συγγνώμη, τα δημόσια πώς ψυχολόγους έχουν? Είναι ένας για κάθε 3-4 σχολεία, έτσι δεν είναι? Δεν θα έπρεπε. Ένας για κάθε πόσα, 10 σχολεία. Τι να κάνεις ψυχολόγους? Η υπηρεσία ανηλίκων στην Αργολίδα, σας λέω, έχει 2 ανθρώπους που αυτοί εργάζονται και στην Αρκαδία και στη Λακωνία. Δύο άνθρωποι για τρεις νομούς. Τι να προλάβουν? Για σχολεία, για παιδιά, καταλαβαίνετε, τι να προλάβουν. Ορίστε, να είναι ένα θέμα. Ορίστε. Και μάλιστα υπάρχουν και με καθημερινή παρουσία. Ακριβώς, στα δημόσια σχολεία. Και υπάρχουν υποστηρικτικές μονάδες μέσα στα σχολεία για τα παιδιά που έχουν εμφανίσει παραβατική συμπεριφορά. Να είναι κοντά μέσα στο σχολείο οι ψυχολόγοι τα παραπέμπουν σε σχέση. Και όσοι έχουν εμφανίσει μπορούν να διαγνώσουν. Πάντως οι περισσότερες προσλήψεις μισό. Οι περισσότερες προσλήψεις όμως είναι ακόμα λίγες. Και πιστεύω ότι σε μια πρωτοβουλία να κάνουμε, ρε παιδιά, 10 φορές περισσότερες, ποιος θα αντιδράσει? Κανείς δεν θα πει όχι σε τέτοιου είδους προσλήψεις. Δεν είναι πανεπιστημιακή αστυνομία αυτό. Είναι ένα πράγμα το οποίο όλοι λένε πρέπει να γίνει. Γιατί να μην γίνει ένα βήμα παραπάνω σε αυτό, θέλω να πω. Θα πω κάπου αλλού. Όχι, λέω για ψυχολόγους. Γιατί αυτό που μαθαίνουμε εμείς. Δεν γίνανε 10, γιατί το βγάζετε αυτό το νούμερο, το βγάζει και επίσημα το Υπουργείο. Είναι μετακινήσεις που γίνανε. Πείτε την αλήθεια, κύριε Πλεύρη, και από την δευτεροβάθμια που γύρισαν στην πρωτοβάθμια. Κάποιες ειδικότητες. Ναι. Δεν λέω για το σύνολο, αλλά εντάξει, να λέμε νούμερα που να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πάντως τον κύριο Τσούκλο τον άκουσα, ο οποίος έχει ούκο λίγες φορές βρεθεί απέναντι στην κυβέρνηση. Ναι, προφανώς υπάρχουν. Αλλά τον άκουσα τον κύριο Τσούκλο πριν από λίγες μέρες να λέει ότι τα πράγματα φέτος είναι σε επίπεδο προσωπικού πολύ καλύτερα από την προηγούμενα χρόνια, προφανώς δεν είναι όσο καλά πρέπει. Δεν το συζητάω, αλλά ότι υπάρχει μια βελτίωση, υπάρχει. Καλό είναι να τη λέμε όπου υπάρχει, για να μπορούμε να κάνουμε τι κάνουμε κριτική. Αλλά το θέμα των ψυχολόγων νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο. Τα μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, μαθαίνω, έχουν ψυχολόγους και μάλιστα υπάρχουν και άνθρωποι που στέλνουν τα παιδιά τους εκεί ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχουν διάφορα ζητήματα με τις οικογένειες. Τι να κάνουμε τώρα, συμβαίνουν αυτά, έχει αλλάξει η κοινωνία, τα διαζύγια είναι πιο εύκολα, οι άνθρωποι είναι πιο απομακρυσμένοι. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Πλεύρη, αυτό. Εσείς είστε και γονιός παιδιών σε αυτή την ηλικία. Και είναι πολύ κρίσιμο αυτό, γιατί όλοι ζούμε με μια μεγάλη αγωνία. Στα νοικοκυριά, είναι θύματα και τα παιδιά τα οποία εγώ το παιδάκι του 14χρονου το οποίο συμπεριφέρεται έτσι. Εντάξει, έτσι αντικοινωνικά για παράδειγμα, προφανώς με ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνεις ότι και αυτό πρέπει να φτιάξει. Δεν γεννήθηκε έτσι, δεν έχει το DNA του αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε τις ανάγκες που υπάρχουν στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή η ελληνική πολιτεία θέσπισε 13 ώρες απασχόληση, 8 και 5, σε δύο διαφορετικούς εργοδότες για τον κάθε εργαζόμενο. Άρα σκεφτείτε δύο γονιούς να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα και τα παιδιά να είναι μόνα τους στο σπίτι και να γυρίσουν οι γονείς τι να προσέξουν, τι να διαβάσουν με τα παιδιά, τι να κάνουν. Υπάρχουν σύνθετα ζητήματα. Δηλαδή πριν δεν δούλευε τις 13, τώρα το θέσπισες και λες ότι μπορεί να είναι έτσι. Πριν δεν δούλευε. Πρέπει να τα δούμε, θέλω να πω, όλα αυτά και να μην κλείνουμε τα μάτια μας. Η καταστολή δεν είναι ο τρόπος να αντιμετωπίζεις τέτοια προβλήματα. Εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, και οι γονείς πρέπει να ψαχνόμαστε λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι υπάρχει κατάρτιση των γονέων, επιμόρφωση. Νομίζω, κύριε Γαβρύλο, ότι πρέπει να είναι το πρώτο πάνελ που ήρθατε μετά από καιρό που δεν συζητήθηκε καθόλου για τα κομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι δεν είναι? Σας είπα ότι τσακώνεστε και γιατί τσακώνεστε. Σε όλα τα πάνελ που βγαίνω, λίγο ασχολούμαστε με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και συνάδελφοι που θέλουν να μιλήσουν περισσότερο. Ναι, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σε αυτά που θέλει να συζητήσει και να ακούσει ο ελληνικός λαός, τα προβλήματά του, να δούμε αν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γαβρύλο. Κύριε Μάντζο, ευχαριστούμε πολύ και εσάς. Έχετε και την Κυριακή τη διαδικασία να ξαναπούμε. Και όσο πιο πολλοί κόσμος πάει, λέω εγώ, τόσο πιο καλό είναι και για το ΠΑΣΟΚ και για όλους όμως. Είναι πιο καλό να συμμετέχουν. Και σας λέω, εγώ διαισθητικά πιστεύω ότι θα πάει πολλοί κόσμος. Θα το δούμε αν θα επιβεβαιωθώ ή όχι. Κύριε Πλεύρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που είστε μαζί μας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, επιστρέφουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Λοιπόν, πάμε στις δικές παρεμβάσεις. Από μια κουβέντα πρώτα, επειδή έχουν πάρα πολλά τηλεφωνήματα που έχουν τώρα γίνονται για το θέμα της βίας των παιδιών, μεταξύ των παιδιών, της παραβατικότητας, εν πάση περιπτώσει. Μεταξύ των οποίων ακούσαμε και την πρόταση από κάποιους φίλους μου να επιστρέψουν οι επιθεωρητές στα σχολεία. Να θυμίσω ότι οι επιθεωρητές που εμείς τους θυμόμαστε, δικιά μας γενιά, δεν ήταν επιθεωρητές παιδιών, ήταν επιθεωρητές καθηγητών και δασκάλων. Απλώς εμείς δεν το ξέραμε τότε και νομίζαμε ότι ερχόταν για μας. Ενώ έρχονταν για τους δασκάλους και τους καθηγητές μας. Φοβόμασταν λίγο και εμείς, να δείξουμε έτσι χαρακτήρα. Αλλά οι επιθεωρητές τότε ήταν επειδή μας ακούνε και οι καθηγητές και δάσκαλοι, χθες είχαν και μια καθηγήτρια η οποία βγήκε στον αέρα και μας μίλησε, ήταν για τους καθηγητές και τους δασκάλους, οι οποίοι έχουν καταργηθεί εδώ και από τη δεκαετία του 80, νομίζω καταργηθήκαν με την έλευση του ΠΑΣΟΚ το 81. Μας λέγανε όμως οι δάσκαλοι καθηγητά και επιθεωρητές να είστε ήσυχοι, να είστε φρόνιμοι. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Ειρήνη από τον Κορυδαλλό. Καλησπέρα σας, ακούμε. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Καλό μήνα και σε εσάς. Ήρθανε και μου κόψανε, έχω δύο παιδιά. Ναι. Ήρθανε και κόψανε το ρεύμα. Ναι. Ήρθανε και μας το κόψανε. Πότε έγινε αυτό, γιατί νομίζω μας έχετε πει εδώ και αρκετό. Νομίζω ότι σας έχουμε ξαναβγάλει πριν από 15 μέρες, δεν θυμάμαι. Ναι, και πήγα στη Μητρόπολη, αυτό ήθελα να σας πω. Και πήγα στη Μητρόπολη, πήγα στην εκκλησία του Αγιώργη στη Γραβενών, που είναι πάνω στην Νίκαια. Δεν βοήθησε κανένας. Ναι. Κανένας μα κανένας. Είμαστε μέσα σκοτάδια 15 μέρες τώρα. Ναι. Τα φάρμακα των παιδιών τα παίρνω και τα πάω στις γειτονιές. Πάω σήμερα κάθε μέρα και χτες και αύριο και μετά αύριο και μου δίνουν φαγητό. Στο Δήμο έχετε πάει, κυρία Ειρήνη, στο Δήμο? Πήγα στο Δήμο, περίμενα να τον δω. Δεν με δέχτηκε κανείς. Μου λέγανε δεν πρόκειται να τον βρεις. Κλείνω το ραντεβού, μετά μου λένε έχει συνέδριο. Δηλαδή μέσα στο ψέμα. Ναι, μα πρέπει να δείτε, συγγνώμη, πρέπει να δείτε τον Δήμαρχο για να κάνετε τη δουλειά αυτή. Δεν υπάρχει υπηρεσία του Δήμου κοινωνική που να ασχολείται με τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Έχουν όλοι οι Δήμοι. Θα έπρεπε να έχουν κοινωνικές υπηρεσίες. Πήγα στις κοινωνικές υπηρεσίες. Και? Πήγα τα χαρτιά, πήγα τα πάντα όλα ό,τι μου ζητήσανε. Θα σας ειδοποιήσουμε, δεν είναι στο χέρι μας. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με το, γιατί είναι στο φυσικό αέριο το ρεύμα. Ναι, το θυμάμαι, Μας το είχατε πει πριν από 15 μέρες, νομίζω, το θυμάμαι. Ελάτε να δείτε μια κατάσταση εδώ τι γίνεται. Μάλιστα. Ο Δήμος Κορυδαλλού. Για όνομα του Θεού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Ειρήνη. Κουράγιο, δύναμη. Δήμος Κορυδαλλού, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά. Μπορεί και να ακούει κάποιος και να υπάρξει κάποια αντίδραση για αυτές τις κοινωνικές υπηρεσίες που φαίνεται πως δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Πάμε από τον Κορυδαλλό στο Μοσχάτο, στην κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Μαρία. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα μια βοήθεια για μια υπόθεση που έχω με την εφορία. Έστε μας να δούμε αν μπορούμε. Ναι, για ένα δικηγόρο που πρέπει να μου κάνει μια ρύθμιση, μια εξοδικαστική. Για θέμα τι, που αφορά τι πιο... Α, για δάνειο είναι αυτό, για κόκκινο. Δάνειο. Όχι, όχι, είναι στην εφορία κάποια... τώρα αυτό, κυρία Μαρία μου, επειδή έχουμε πει πολλές φορές ότι τα θέματα τόσο εξειδικευμένα είναι θέματα που δυστυχώς εμείς μπορούμε να τα βγάλουμε στον αέρα, αλλά βοήθεια μπορεί να υπάρχει μόνο από άνθρωπο ειδικό, δηλαδή από κάποιον δικηγόρο στην περίπτωσή σας για εξοδικαστικό συμβιβασμό, ειδικά με θέματα που έχουν σχέση ή με κάποιο φοροτεχνικό ενδεχομένως που μπορεί να ξέρει το θέμα. Φοροτεχνικό. Αλλά εμείς πέρα από το να το πούμε στον αέρα, μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δυστυχώς πρέπει να πω ότι δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και σας ευχαριστούμε που μας τηλεφωνήσατε. Ζητάμε να το κάνετε, να είστε καλά. Αλλά τα θέματα αυτά, μόνο επειδή είναι πολύ εξειδικευμένα, να είστε καλά. Καλό βράδυ, μόνο ένας ειδικός που στην περίπτωση του εξοδικαστικού και για θέματα εφορίας πρέπει να είναι, φαντάζομαι, εφοριακός ή νομικός. Λοιπόν, πάμε, πού θα πάμε, στον κύριο Μιχάλη από τον Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχάλη. Καλησπέρα σας, κύριε Ξενάκη. Μπορείστε, σας ακούμε. Θέλω το πρόβλημα είναι, εγώ είμαι συνταξιούχος από το 2011. Ναι. Πήγαμε τον προηγούμενο μήνα και τώρα αυτό το μήνα και η σύνταξή μας δεν είχε μπει. Γιατί? Αυτό αφορά χιλιάδες, δεν είμαι μόνος μου, έτσι. Και πήγαμε και ρώτησα στον ΕΦΚΑ και μου είπαν ότι φαίνομαι ότι είμαι συνταξιούχος, εργάζομαι και χρωστάω ασφαλιστικές φορές. Ναι. Γι' αυτό μας κόψανε τη σύνταξη. Συγγνώμη, χρωστάτε ασφαλιστικές φορές? Ναι. Εγώ όπως είχα κάνει το 2004, από ότι το βρήκαμε τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Μια εταιρεία η οποία ήταν ανενεργή. Ναι. Ούτε πληρώσαμε τιμολόγια, ναι, ούτε βιβλίο εσόδων-εξόδων. Μόνο κάναμε έναρξη. Ναι. Και δεν είχε αντικείμενο και δεν λειτουργήσε η εταιρεία, δεν χρωστάει δηλαδή η εταιρεία τίποτα στην εφορία πουθενά. Δεν είχε αντικείμενο εργασιών ποτέ. Αλλά εμένα με χρεώνανε στο ΤΕΒΕ. Τι, μάλιστα. Χωρίς 20 χρόνια, κύριε Ξενάκη. Και σας χρεώνουν τώρα. Δεν υλοποιήσατε μια φορά να μου πούνε, έλα εδώ κύριε μου, χρωστά στο ΤΕΒΕ. Τι γίνεται? Μπήκα σε σύνταξη το 2011. Από το ΊΚΑ, ούτε πάλι τότε μου είπανε κουβέντα. Ναι. Νομίζω ότι υπήρξε μια νομοθεσία. Κόψανε τις συντάξεις τώρα. Ναι, νομίζω ότι υπήρξε. Αυτό αφορά χιλιάδες, δεν είμαι. Έχω εδώ δηλαδή στα καμίνια. Έχετε... Συγγνώμη κύριε Μιχάλη, να πω κάτι. Επειδή το θέμα αυτό το ξέρω για τους πιο παλιά ασφαλισμένους, ότι υπήρξε μια παρέμβαση από τον κύριο Τάσο Πετρόπουλο, τον λέγανε τον Υφυπουργό Εργασίας, επί ΣΥΡΙΖΑ, το 18 ή το 19 έγινε. Όχι, όχι κύριε Ξενάκη, συγγνώμη. Αυτός ο νόμος ψηφίστηκε το 23. Και μπήκε σε εφαρμογή από τι αρχές Σεπτέμβρη. Ναι. Λοιπόν, πρέπει ίσως ο καινούριος νόμος δεν μπορεί να είναι δυσμενέστερος από τον προηγούμενο. Λέω λοιπόν ότι πρέπει ίσως να ρωτήσετε κάποιον ειδικό και εσείς. Έχω κάνει, κύριε Ξενάκη, ναι, εγώ... Πήγα σε λογιστή. Και τι σας είπε? Έχω κάνει το φάκελο, ναι, τον έχω καταθέσει για να διαλυθεί η εταιρεία, ναι, με αναδρομική ημερομηνία το 2004. Ναι. Γιατί δεν είχε αντικείμενο. Ήταν λοιπόν, κύριε Μιχάλη, ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ξέρω ότι υπήρχε ένα θέμα με το ΤΕΒΕ για πιο παλιούς ασφαλισμένους που είχαν παράλληλη ασφάλιση και στο ΊΚΑ, ας πούμε, και στο ΤΕΒΕ. Αλλά αυτό το θέμα νομίζω το έλυσε ένα μεγάλο βαθμό για τους ελεύθερους επαγγελματίες και ο Πετρόπουλος σε μια νομοθετική ρύθμιση που έκανε το 2018-19 επί ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα τι συμβαίνει όμως με τις επιχειρήσεις όμως δεν το ξέρω. Ευχαριστούμε πολύ, το μαθαίνουμε τώρα, να το δούμε. Κάποια μέρα που θα έχουμε κάποιον θέμα που ξέρετε εργασιακά θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν, πάμε που να πάμε στον κύριο Στέλιο από τον Πειραιά επίσης. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, ορίστε, σας ακούμε. Παρακαλώ, ακούμε. Θέλω να σας, επειδή ακούω πάρα πολλά στην τηλεόραση που λένε για την υγεία και το ένα και το άλλο και κάθομαι και στεναχωριέμαι. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τα προσωπικά τι έχω τραβήξει. Ορίστε. Λοιπόν, εγώ έχω καρδιακή ανεπάρκεια. Μάλιστα. Με έχουν βγάλει ανάπηρο με 82%. Ναι. Λοιπόν, έπαθα οξύ πνευμονικό είδημα, να αρχίσω, έπαθα έφραγμα του μυοκαρδίου το Σεπτέμβριο του 2022. Ναι. Ήμουνα στο εξοχικό μου. Ωραία. Αν μπορείτε, συμπυκνώστε το χρόνο μας, πείτε όλη την ιστορία, πέστε μας. Ναι, θα σας πω, γιατί στεναχωριέμαι με αυτά που ακούω. Ναι, ναι, απλώς το χρόνο να προσέξουμε λίγο για να προλάβουν κι άλλοι. Ναι. Έπαθα αυτό που έπαθα και ήρθε το ασθενοφόρο από το αεροδρόμιο στο Λαγωνίστη. Μέσα σε 15 λεπτά με πήρανε, με πήγανε στο Λαϊκό και στο Λαϊκό κατευθείαν μου κάνανε εξέταση και ήταν βουλωμένη η αρτηρία, η κεντρική αρτηρία της καρδιάς. Μάλιστα. Και σώθηκα. Λοιπόν, τον Φεβρουάριο τώρα του 22, του 24 παθαίνω οξύ πνευμονικό είδημα. Ναι. Και ήρθε μέσα σε 5 λεπτά το ασθενοφόρο, με πήρε από το σπίτι μου, με πήγε στο Τζάνιο και με σώσανε και εκεί. Ωραία. Τον Αύγουστο του 24, τώρα πήγα στο κέντρο υγείας εδώ στον Πειραιά. Ναι. Πονάγανε τα πόδια μου και νομίζω ότι είχα θρόμβωση. Ναι. Είχα πάθει. Και μου λέει, πήγα στο χειρούργο και μου λέει ο χειρούργος, με εξετάζει, μου λέει δεν έχεις τίποτα, μου λέει, αλλά επειδή έχεις αυτά τα προβλήματα υγείας πρέπει να πας, μου λέει, σε ένα νοσοκομείο. Ωραία, πέστε μας και, για να κλείσουμε κιόλας. Ναι, για, ορίστε. Θα σας πω τώρα, λοιπόν, του λέω ποιο εφημερεύει, μου λέει πρέπει να πας σε ένα κοντινό. Ποιο είναι το κοντινό? Το Τζάνιο. Ναι. Δεν εφημερεύει, του λέω, το Τζάνιο. Μου λέει όλα τα νοσοκομεία, μου λέει, μέχρι τις 1 η ώρα το μεσημέρι εφημερεύουν. Ναι. Η ώρα ήταν 11. Ναι. Πήγα στην τρίτη κλινική χειρουργική, ήταν ο διευθυντής της χειρουργικής και έδωσε εντολή και πήγα κάτω και έκανα εγώ υπέρηχο, κάτω άκρο. Ναι. Τα πόδια. Ωραία. Λοιπόν, και δεν είχα τίποτα. Τώρα τι μου λένε για την υγεία και όλα αυτά για μένα είναι μπουρδες. Μάλιστα. Εμένα αυτοί οι άνθρωποι σας σώσανε. Τώρα τι ακούω εδώ, ότι η υγεία υποφέρει, η υγεία κάνει το ένα. Κύριε Στέλιο μου, κοιτάξτε. Το άλλο, ωραία, να κλείσουμε λέγοντας, ευχαριστούμε πολύ, ότι πάντα χαιρόμαστε πολύ όταν, όχι πολύ συχνά, έχουμε ανθρώπους που βγαίνουν στον αέρα και μας μιλάνε για πράγματα που είναι θετικά, είναι καλά. Γιατί αυτό είναι η καλή πλευρά και πρέπει να τη λέμε και αυτή είναι την καλή πλευρά. Όμως η δικιά μας δουλειά είναι να δεικνύουμε τα προβλήματα. Καλά κάνετε και μας πήρατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με χαρά σας δώσαμε το χρόνο, τα είπατε. Σας έσωσαν 3 φορές, λέτε, πολύ γρήγορα, άμεσα και αποτελεσματικά. Μακάρι να ισχύει για όλους, για τους πάντες στο μέλλον, το ίδιο που ίσχυε για εσάς. Δυστυχώς έχουμε και άλλα περιπτώσεις που δεν ισχύει αυτό και αυτές φέρνουμε στο φως της δημοσιότητας και προσπαθούμε να βελτιώνουμε την κατάσταση. Πάμε στον κύριο Κώστα από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ορίστε. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Καλησπέρα σας, κύριε Στούπο, κύριε Ξενάκη και κυρία Μαντάμ, εσάς. Κυρία Γάτσα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Μαντάμ, κυρία Γάτσα. Τα πράγματα είναι πολύ πανάκριβα, τα οποία δεν φτάνουν, ας πούμε, για τις συνταξιούχους. Δεν φτάνουν, τα έχουμε ξαναπεί. Δεν φτάνουν ούτε να τα ψωνίσουν. Τα κοιτάνε μόνο από τη βιτρίνα, ας πούμε, και φεύγουν. Ναι. Πάμε παρακάτω. Εδώ υπάρχουν φωτίες. Κάθε χρόνο δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε με τις φωτίες. Αυτό είναι σημαντικό, κύριε. Ναι. Πρέπει να πάρουν μέτρα. Τώρα αρχίζει, λέει, είμαστε ασφαλείς. Τι ασφαλείς? Πρέπει να πάρει 10 ελικόπτερα για τις φωτιές. Όχι πελαράτ. Λοιπόν, να μην σας καθυστερήσω. Δεν μας καθυστερεί. Να πάρετε τα μέτρα κι εσείς να το αναφέρετε αυτό το πράγμα και είναι και μετά και προεδρικές εκλογές. Και κάτι άλλο, αν μπορεί ο κόσμος να ψηφίσει και την άδεια. Την άδεια να ψηφίσει. Θα την έχουμε την Παρασκευή το βράδυ εδώ την άδεια. Καθίστε να τη δείτε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την κυρία Γιαννακοπούλου. Ο παδός της Νάντιας. Πασόκ. Πασοκάρα. Και... εγώ πιστεύω πράγματι ότι θα υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Βλέπω κόσμο που ετοιμάζεται να πάει να ψηφίσει, έτσι λέει τουλάχιστον. Το μέτρο ήταν 270.000 το 2021 όταν βγήκε ο Ανδρουλάκης πρόεδρος. Πιστεύω θα περάσει 300.000. Υπήρξε ένα μεγάλο κόμμα, έκανε κυβερνητική θητεία, έκανε αλλαγές. Πώς να το πούμε τώρα, υπήρξε ισχυρό μπραντ. Τώρα τι θα γίνει. Όχι ισχυρό. Το Πασόκ ήταν το πιο ισχυρό μπραντ της μεταπολίτευσης, πιστεύω εγώ. Βεβαίως έγινε μικρό κόμμα μετά, έφτασε στο 5%. Δεν είναι εύκολο ένα κόμμα του 5% να ξαναγίνει κόμμα του 25, 30, 35. Αλλά η αλήθεια είναι πως γίνεται μια προσπάθεια σημαντική από τον κύριο Ανδρουλάκη και από τους υπόλοιπους στο τελευταίο διάστημα. Θα δούμε και τώρα. Υπάρχει και χώρος. Ναι, και υπάρχει και χώρος. Δημιουργείται λοιπόν, τουλάχιστον. Φαίνεται να δημιουργείται. Πάμε στον κύριο Ηλία από τις Αχαρνές. Το Μενίδη που λέγαμε εμείς παλιά. Καλησπέρα σας. Γεια το Μενίδη, γεια σας κύριε Ξενάκη, στην κυρία και στον κύριο δίπλα σας. Ορίστε. Εγώ σαν Έλληνας πολίτης δεν σας κλέψω πολύ χρόνο. Κλέψτε, δεν πειράζει. Κι άλλοι δίπλα μου θέλω να πω ένα παράπονο μεγάλο. Να το κάνετε. Και μια ερώτηση προς εσάς, θα μπορείτε να με βοηθήσετε. Ορίστε. Όλη η χώρα καίγεται, δυστυχώς αυτά τα παλιά χρόνια δεν γινόταν. Είναι με τον μοντερνισμό, τον καινούριο και την ανευθυνότητα των πολιτικών. Καίγεται το Ξυλόκαστρο, κάει και ο Διόνυσος, κάει και ο Εύρος, κάει όλη η Ελλάδα. Η φρεγάτα αυτή τη στιγμή έπρεπε να αγοραστεί αντί πυροσβεστικά αεροπλάνα. No. Αυτός ο πόλεμος της φωτιάς είναι συνεχές. Τι θα μείνει στην πατρίδα. No. Αυτή η φρεγάτα έχει πυροσβεστικό δυναμικό να σβήσει το Ξυλόκαστρο, τους νεκρούς. Δεν υπάρχουν φωτιές κύριε Ξενάκη μόνο. Υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν τάφοι. Στο μάτι, από εδώ, από εκεί συνέχεια. Κάνουμε πολίτες, κάνουμε πατριώτες. Είναι η φρεγάτα το θέμα μας. Αυτά τα λεφτά δεν μπορούσε να πάρει 20 αεροπλάνα πυροσβεστικά, έλεος. Δεν θα μείνει τίποτα στην πατρίδα. Έχουμε πόλεμο φωτιάς. Δεν έχουμε πόλεμο με την Τουρκία. Λοιπόν, για να μην πείτε ότι σας διέκοψα, θέλω να απαντήσω σε αυτό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε σε ζυγαριά αυτά, το ένα και το άλλο. Η χώρα χρειάζεται και πυροσβεστικά. Όμως πρέπει να πούμε ότι πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν υπήρχαν στην παραγωγή για να τα πάρουμε τα προηγούμενα χρόνια και περιμένουμε να πάρουμε τα επόμενα. Ούτε τώρα παίρνουμε. Θα πάρουμε μετά το 26-27 πυροσβεστικά αεροσκάφη. Η εταιρεία του Καναντέρ που έβγαζε τα αεροσκάφη αυτά είχε σταματήσει την παραγωγή τους. Τώρα θα πάρουμε κάποια. Ναι, η άποψή μου είναι ότι χρειαζόμαστε και τις φρεγάτες. Τις χρειαζόμαστε και αυτές. Γιατί χωρίς αυτές, με το γείτονα που έχουμε απέναντι, μετά. Θα λέμε ότι ενδεχομένως θα έχουμε απώλειες άλλου είδους που δεν θέλω τώρα να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Πάντως μπορούν να γίνουν και τα δύο, νομίζω εγώ. Μπορεί και το ένα να γίνει και το άλλο να γίνει. Όμως η αποτρεπτική ικανότητα μιας χώρας, ειδικά όταν έχει ένα γείτονα όπως Τουρκία, δείτε τις σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν για το τι συμβαίνει στο Ισραήλ και θα καταλάβετε γιατί πρέπει η χώρα μας να είναι επαρκώς εξοπλισμένη για να αντιμετωπίσει αν χρειαστεί ένα κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά και αεροσκάφη κάποια στιγμή. Θα πάρουμε, φαντάζομαι. Όχι, θα έχουν παραγγελθεί και θα έρθουν μέσα στα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς, είπαμε και εμείς από την αρχή, είναι κρίμα να είμαστε 30 Σεπτεμβρίου, 1 Οκτωβρίου σήμερα και να μιλάμε για φωτιές τέτοιας έκτασης και για νεκρούς ανθρώπους, κυρίως όπως είπατε. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο για φίλους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και απόψε το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη, εδώ, 10 παρα 10 με τις παρεμβάσεις και σας περιμένουμε. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Να προσέχετε τον εαυτό σας.